Αυτός ο ύψους 2-0-7 ο Λιθουανός ο σέντερ που έχει έρθει από την Ζαλγκίρις. Πέρασε τα πρώτα του 4-5 χρόνια στην Ζαλγκίρις και στην αναπτυξιακή Λίγκα. Έχει έρθει φέτος στην Ελιέτ Καμπέλης και πήρε αμέσως τη φανέλα βασικού στο σπίτι του. 7-5. Τώρα με την πρώτη εύστοχη βολή του Τσάντους. Και τώρα 7-6. Ο Λιβκεβίτσιος πιέζει τον Ρόρι Αχμάτ εδώ στην επαναφορά. Ο Ρόρι δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον περάσει. Παίξουν και πάλι με τον Αμπουκαρί του Κεραυνού. Όμως θα περάσει μια διαγώνια πάσα ο Σάιμον Μιχαήλ στον Ρόρι. Σαν έτοιμος από καιρό ο Ρόρι Αχμάτ 16. Να μην τον ματιάσουμε Γιώργο. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Πολύ προσεγμένες επιλογές από την ομάδα μας στην επίθεση. Πρέπει να βγάλουμε και λίγο εκτός ρυθμού τον Σάντζους και τον Μπράουν. Δεν θέλουμε να πάρει την μπάλα ο Σάντζους κοντά στο καλάθι. Λιβκεβίτσιος θα χάσει το σου. Την μπάλα σωστά δίνεται για τους Λιθουανούς αφού ο Τζέικο Μπράιαν παρά τη διαμαρτυρία ήταν ο τελευταίος που άγγιξε την μπάλα. Με τον πρώτο άστοχο τρίποντο για τον αρχηγό του της Λιέτ Καμπέλης. Με τον αριθμό 33 του Μαστίτσα. Ένα εξαιρετικό σουτέρ, πολύ ψηλά ποσοστά για το επίπεδο που αγωνίζεται. Θα πάρει κι άλλα στο αυτούς ο παίχτης, θα πρέπει να περιορίσει ο Μαδού Κεραυνού. Να και πάλι όλη την έξτρα πάσα από τη γωνιά και πάλι τη Λιθουανή. Άστοχη στη τη φορά η μπάλα θα είναι για τον Κεραυνό. Πολύ σωστό το σφύριγμα του διαιτητή. Εν έχουμε και αλλαγή στη σύνθεση των Λιθουανών. Ο Λουγιώπη ο οποίος έχει περάσει στο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ντίμσα πρέπει να είναι αυτός που έχει πάει στον πάγκο Γιώργο. Ο Σάκητς είναι αυτός που έχει βάλει στον παγκό. Με συγχωρείτε, ο Κροάτης. Αμπογά και πάλι στην προσπάθεια, άστοχος αυτή τη φορά. Και να δώσω ποιος δίνει την μπάλα στον Ρόρι για να την κατεβάσει και βάζει τον Σάιμον Μιχαήλ στο 2. Ίσως για να τον ξεκουράζει περισσότερο ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Του δίνει το ελεύθερο να κατεβαίνει στα φτερά και να αφήνει το κατεβάζοντας την μπάλα στον Ρόρι. Μακρινός σουτ από τον Μπράουν. Άστοχος αυτή τη φορά στο δεύτερο του σουτ εντός παιδιάς. Βγάζει απόλυτα νόημα Γιώργο, συγγνώμη για αυτό που λες, γιατί όπως έχουμε καταλάβει ο Σάιμον Μιχαήλ έχει επομιστεί το μαρκάρισμα του Κεν Μπράουν και όσο μπορεί ο κ. Λιβαδιώτης προσπαθεί στο άλλο μισό άκρο να το ξεκουράσει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει κάτι πολύ, πάρα πολύ καλά ο Σάιμον Μιχαήλ. Να βρει τον, όπως είπα και πει, τον καλύτερο παίχτη τη αντίπαλη ομάδα, τον καλύτερο χειριστή και να τον εμποδίσει στο να εκτελέσει το έργο του. Ενώ σε μια παράξενη κίνηση τώρα ο κύριο Τσαλάκα αμέσως ξαναβάζει πίσω στον πάγκο τον Ολουγιώπη και ξαναβάζει τον Σάκητς. Δεν ξέρω αν έχει δει κάτι σε αυτά τα πρώτα μισμάτς. Μόλις σε μια κατοχή επανέφερε ξανά τον Κροάτη. Ο Κροάτης να πούμε εδώ Γιώργο, αν και ενδιαφέρει αυτό το στατιστικό στοιχείο, σου για τρεις τον Νίκο Στυριανού. Μέσα και αυτό, 13-6, εσπλεσμένα σε time out ο Σέρβος. Η ομάδα μας έχει ξεκινήσει καλά. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα ή μάλλον όχι, θα μείνουμε εδώ στο Στρόβολο. Θα μείνουμε εδώ στο Στρόβολο στο ΣΥΝ 7 η ομάδα μας, ένα ονειρικό ξεκίνημα. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι μόνο η αρχή. Ο Σάκητς, αυτό που πήγα να πω προηγουμένως Γιώργο, είναι ο γυραιότερος παίχτης ο οποίος έχει κάνει ντεβούτο με την Εθνική Κροατίας σε ηλικία 27 ετών ο Σάκητς. Έπαιξε για πρώτη φορά με το εθνόσημο από άλλη μια μεγάλη σχολή. Βέβαια μιλάμε για άλλα επίπεδα καλαθόσφαιρας. Αυτό που θέλω να πω, η ομάδα του Κεραυνού είναι σε εξαιρετική μέρα στα σούτ εντός και εκτός παιδιάς, ιδιαίτερα από τα 6.75. Μπήκε χωρισταριστός ο Νίκος Στυριανού, έδωσε το ένασμα και πάλι σε μια ένα δίλεπτο ηφησυχασμού για τους τροβογιώτες. Ωστόσο η ομάδα της από την Λιθουανία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στο μακάρισμα του Αμπουκάρ. Αμπουκάρ ο οποίος έχει δείξει τις προθέσεις του από τα πρώτα μόλις 5 λεπτά. Έχει πληγώσει την ομάδα των Λιθουανών. Έχει πάρει και φαουλ και αρκετά καλάθια από το ζωγραφιστό. Για να δούμε πλέον στους δέκτες μας τον Νίκο Στυριανού. Νίκο Στυριανού ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο του Κυπριακής Καθόσφαιρας να ακολουθήσει τον Κεραυνό αυτό τον όνειρο. Ενώ το παιχνίδι επαναρχίζει Ανδρέα με τον αρχηγό της ομάδας να επαναφέρει την μπάλα. Είναι πολύ σημαντικό Γιώργο να αναφέρουμε ο Κεραυνός έχει πετύχει σε σκάρτα 5 λεπτά 13 πόντους χωρίς να έχει στο παρκέ τους Χάκινς και Κινγκ. Αυτό από μόνο του συνιστά επιτυχία καθώς ο κύριος Λιβαδιώτης θα έχει την ευκολία να τους επαναφέρει από τον πάγκο και να πάρει σκορ ενώ ο Κεν Μπράουν
χόρευσε εδώ στο ζωγραφιστό του Κεραυνού. Είναι, το έχουμε πει, είναι παίχτες που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν μπορούν να τον αφήσουν από τα μάτια τους οι παίχτες του Λιβαδιώτη. Αυτό φυσικά το γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και ήδη. Φάουλ εδώ που δεν σφυρίζεται πάνω στον Νίκο τον Στυλιανού. Θέλει να πάρει τώρα τα βήματα και να παίξει με τον Μπράιαν. Δεν επιτρέπουν την πάσα. Φάουλ τώρα που σφυρίχτηκε πάνω στον Μπράιαν. Προσπάθησε με νύχια και με δόντια να του αρνηθεί εκεί την πάσα ο Τόμας ο Λεκούνας. Σωστά σφυρίχθηκε το φάουλ κατά τη γνώμη μας. Τώρα είναι σειρά του Ντύμψα να πάει στον πάγκο και να αφήσει τη θέση του στον Μαργκύρης Νορμάντας, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Σάιμον Μιχαήλ θα περάσει στον πάγκο. Με δύο χειριστές τώρα, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, και πιθανολογώ και ότι θα πάει ο Νορμάντας. Αλλά και ο Ρόρι, Χάκης ο οποίος υπήρχε πλάνο για τον λόγο που μείνει στον πάγκο. Η ομάδα του Κεραυνού που δεν ήθελε να τρέξει, θα πάρει το παιχνίδι στο στημένο, θα βάλει το παιχνίδι στην ρακέτα, να μην τρέξει από το παιχνίδι. Ο Χάκης ο οποίος φημίζεται για το run and gun παιχνίδι. Ο Αμπουγάχα βγήκε από αυτό το pick and pop και θα εκτελέσει άψογα ξανά. Θυμίζει τον καλό Μο Αμπουγάχα, δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, να μην τον ματιάσουμε, Γιώργο. 15-8 τώρα με την ομάδα του Στροβόλου να θέλει να χτίσει μια μικρή διαφορά και κυρίως να χτίσει momentum. Θα περάσει ωραία, θα δούμε και την μπάτσα, πάρα πολύ καλό ρεκάδερε από τον Μπράιαν πάνω στο Σάγιους του, θα περάσει καλά και φάουλ δυστυχώς. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση του Ιωάννου. Κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση στο χαμηλό low post. Ξεγέλασε τον αντίπαλό του, πήρε και το φάουλ. Εξαιρετική τεχνική κατάρτιση από τον center της Λιέτ Καμπέλης. Όπως είπαμε και πριν από την αρχή του παιχνιδιού, μεγάλη σχολή αυτή της Λιθουανίας. Ξέρουν όλοι ανεξαιρέτως οι παίχτες μπάσκετ, δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνο αθλητικός στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι ξέρουν, υπάρχει η παιδεία από την Λιθουανέζικη Λιέτ Καμπέλης. Εδώ το 5 να ξεγελάει και Αμπουκάρα αλλά και τον King και να παίρνει το καλάδι και φάουλ. Χαμένη η βολή στο επιθετικό rebound με τον αριθμό 8. Δυστυχώς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Λεκούνας. Ενώ ο κύριος Λεωαδιώτης περνάει τώρα στον αγωνιστικό χώρο και τον Χάκινς και τον King όπως είχαμε πει πριν. Φρέσκα βότια. Αυτό δεν ήθελα να κάνει ο Χριστόφορος Λεωαδιώτης. Σε διακόπτουμε απολογούμε. Αυτό δεν ήθελα να κάνει ο Χριστόφορος Λεωαδιώτης. Με αυτήν τον αντίπαλο ο Κεραυνός δεν μπορεί να πάει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάει στο παιχνίδι 5 αντίον 5 run and gun. Θα πρέπει να παίξει στημένο παιχνίδι, θα πρέπει να πάρει την μπάλα χαμηλά όπως πάει μέχρι αυτή τη στιγμή 6,5 λεπτά στον Αμπουκάρι, στο King, να πάρει εύκολα καλάθια. Εάν τρέξει θα κάνει πάρα πολλά λάθη και θα περιοριστεί το σκορ. Βλέπω τον Νίκο σε ένα turnover εδώ. Άτυχος ο Νίκος αυτή τη φάση. Επιθετικό φάουλ πρέπει να έχει δοθεί πάνω στο screen, αν δεν κάνω λάθος. Λογικά πρέπει να έχει δοθεί moving screen, την ώρα που πήγε να πάρει τον πηγό Νίκος ο Στυλιανού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επαναληπτική προβολή. Αυτό σφυρίχτηκε. Αυτό που έλεγα, Ανδρέα, ο Κεραυνός με την προσθήκη του Χάκινς γίνεται πιο γρήγορο στην εκτέλεση. Αλλά ένα παιχνίδι που δεν φημίζεται καθόλου για το σκημένο παιχνίδι παρά μόνο για το secondary επιλογές σε pick and pop. Μπράουν σε ακόμα μια προσπάθεια τριών πόντων. Άστοχος ο Μπράουν σε ακόμα ένα σούτ. Εστόχισε μόνο στο πρώτο. Την μπάλα και πάλι στα χέρια του Ρόρι. Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι Γιώργο και Μπράουν να μείνει έτσι όλο το βράδυ. Ένα από τα προβλήματα και τους προβληματισμούς του κ. Λιβαδιώτη θα λυθούν με αυτόν τον τρόπο. Πιέζει πάρα πολύ ο Σάκης εκεί τον Αμπουκάρ. Βλέπουν να σφίγγουν οι άμυνες πάνω στον, πάνω στον Αμπουκάρ. Από την Ιθανική ομάδα Νίκος Στυλιανού. 3-2-1. Θα κάνει πάρα το... πολύ δύσκολη κίνηση. Τρέχουν και πάλι οι Λιθουανοί, Ανδρέα. Τρέχουν και πάλι οι Λιθουανοί. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φημίζονται. Βλέπουν μια σεκοντάρι πιγερόν, παίρνει την baseline ο Μπράουν, θα πάρει ένα φάουλ. Για το παιχνίδι το οποίο φημίζονται. Ο Χάκινς έκανε εδώ ένα κάπως αχρίαστο φάουλ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, Γιώργο. Δεν ξέρω αν είχε διάδρομο για να πάει προς το καλάθι εκεί ο Κεν Μπράουν. Και δυστυχώς είναι και φάουλ το οποίο το στέλνει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δύο ξεκούραστοι πόντι. Ενώ και ο εκ των αρχηγών, ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης, περνάει στο παρκέ. Με τρεις Κύπριους αυτή τη στιγμή, τέσσερις αν προσθέσουμε και τον Άντωνι Κίνγκο και Ραυνός και τον Χάκινς. Έπρεπε να πάρει κάποια λεπτά και ο Αμπουκάρ. Για αυτό το λόγο και ο κύριος Τσαλάκα επαναφέρει τον Ολουγιώπη.
ξεκουράζει το Σάκητς που είναι το matchup του Μουαμπουγκάρ. Προσάμε τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού για να δούμε τι θα σκαρφιστεί τώρα ο κύριος Λιβαδιώτης. Θέλουν να πάρουν την μπάλα στο King. Δεν επιτρέπουν το παιχνίδι κοντά στο ζωγραφιστό τώρα οι Λιθουανοί. Χάκιντς. Ο Χάκιντς ο οποίος είναι δύσκολο να καλουποθεί, αλλά με τις εκλάμψεις του μπορεί να πάρει και μόνο στο ένα παιχνίδι. Σιλιανού πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Σάιμον Μιχαήλ. 17-10 στους 7 ο Κεραυνός. 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Φτάνε η ομάδα η οποία είναι στη πίεση. Τρίποντα από τον Μπράουν, εύστοχο. Καθυστέρησε ο Σάιμον να πάει στην άμυνα, πέρασε κάτω από το σκριν. Δέχτηκε το τρίποντα από τον Μπράουν. Σάιμον ο οποίος θα πρέπει να συνεχίσει τη σκληρή άμυνα σε όλο το 40 λεπτό. Αν θέλει η ομάδα να έχει αποτέλεσμα σήμερα. Με τώρα το φάουλ από τον αριθμό 12 στον Χάκιντς. Και αντικαταστά για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα στο 1-42 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο στάρ αυτής της λιθουανικής ομάδας, ο Μπράουν, έχει πετύχει μέχρι στιγμής 7 πόντους. Επιθετικό φάουλ και πάλι η ίδια ακριβώς φάση με πριν από 2 λεπτά για τον Νικοστηριανό. Βλέπουμε στη δεύτερη στάση εδώ το φάουλ που δόθηκε από τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης. Για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα μπαίνει ο Άρης ο Κορονίδης. Άρης ο Κορονίδης ο οποίος φίλες και φίλοι του Alpha Sports TV πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο ρεκόρ. Βρέθηκε στην προηγούμενη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Κεραυνού το 2001 απέναντι σε Ιουγκοσλάβικη τότε ομάδα. Ήταν στο ρόστερ της ομάδας του Κεραυνού. 18 χρόνια μετά είναι και πάλι εδώ. Ενώ η Λιετκαμπέλης με τον Παλτούνας αριθμό 12 μειώνει ακόμα το σκορ σε 2 πόντους. Χάκινς θα πάρει την baseline. Ένα ωραίο floater από τον Χάκινς. Θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι Αντρέα ο Χάκινς. Μπαίνει γι' αυτό στον αγώνα για τον, στην εξουσία των Κεραυνών. Έχει χαθεί κάπως ο προσανατολισμός λίγο επιθετικά τώρα με αυτές τις αλλαγές. Παρ' όλα αυτά ο Κεραυνός διατηρεί μια μικρή διαφορά. Για ψυχολογικούς λόγους αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη. Ο Κινγκ έχει αυτό το σουτ και το βάζει μαζί και όνει ο Αϊθαλής Αντώνη Κινγκ 21-15. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα 1-2 λεπτά την ώρα που γίνεται το rotation και μπαίνουν οι αναπληρωματικοί να μπορεί η κυπριακή ομάδα να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θέλουν να περάσουν την μπάλα εκεί, μια πάσα. Θα πάρει το rebound ο King και τώρα Χάκιντς. Μία επίθεση ολόκληρη παρά ένα με 1,5 δευτερόλεπτο για την ομάδα μας. Πιθανολογώ Γιώργο ότι οι Λιθουανοί θα κάνουν και κάποιο φάουλ, έχουν και φάουλ να δώσουν. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι Λιθουανοί, να δούμε τον Χάκιντς. Θα το δώσει τώρα η Λιθουανική ομάδα στα 10 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Πρέπει να δω ξανά το φάουλ που έγινε από τους Λιθουανούς. 10 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πιθανολογώ ότι η μπάλα θα πάει στον Josh Hawkins για να τελειώσει με κάποιο ISO αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Παίρνει και ένα πικ, παίρνει υψηλότερο αντίπαλο, θέλει να τον περάσει. Θα βγάλει την μπάλα στο Θεοχαρίδη ο αρχηγός για τρεις, ναι! Μεγάλο σουτ! Ο Κερασάκης στην τούρτα ενός καταπληκτικού πρώτου δεκαλεπτού. 24-15 με τον Γιώργο Θεοχαρίδη να βάζει την δική του σφραγίδα. Ο Κεραυνός έτρεξε ένα 7-0 μετά το 17-15. Με τους αναπληρωματικούς κοντά του, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Εδώ που ο Κεραυνός προηγείται με 24-15 της Λιεθκαμπέλης.
προσπαθεί από νωρίς να βάλει τις βάσεις για μια επική, για μια χρυσή πρόκριση στους χρυσοφόρους ομίλους του Basketball Champions League. Η ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη ίσως να έχει εκπλήξει και εμάς τους ίδιους σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ας ελπίζουμε να συνεχίσει σε αμύωτη ένταση και να πάρει όχι μόνο την νίκη, αλλά ίσως και μια διαφορά που να της επιτρέπει να ονειρεύεται για τον επαναληπτικό της Λιθουανίας. Αν δεν κάνω λάθος, με τους πέντε που τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο επιστρέφει ο κ. Λιβαδιώτης. Σάιμον Μιχαήλ, ο Άρης ο Κορονίδης, ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης, ο Άντωνι Κιν και ο Τζος Χάκινς. Τέσσερις Κύπροι ταυτόχρονα και ο Τζος Χάκινς στην πεντάδα του Κεραυνού. Να και κάτι που δεν συναντάμε συχνά, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι αυτής της κρισιμότητας. Θεοχαρίδης θέλει να παίξει εκεί ένα side pick and pop με τον Σάιμον. Ο Σάιμον θέλει να πάει σε πιο μεγάλη επίθεση, να πάρει την μπάλα στο Κιν. Θεοχαρίδης κι άλλο σουτ. Ναι, και αυτό μέσα, διαχειρός του εκ των αρχηγών Γιώργου Θεοχαρίδη. 27-15 διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της στο σύν 12. Για να δούμε αν αυτό είναι το διάστημα που ο Κεραυνός θα χτίσει το momentum. Φάουλ του Άρη Κορονίδη, οι Λιθουανοί διάβασαν άψογα το μισμάτς του Λεκούνας με τον αρχηγό του Κεραυνού, τον Άρη τον Κορονίδη. Ο Άρης ο Κορονίδης έκανε τον φάουλ εκεί για να βγάλει τον εαυτό του και την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Άρης Κορονίδης, ο οποίος μαζί με την βοήθεια του αρχηγού Γιώργου Θεοχαρίδη είναι το κυπριακό στίγμα για την ομάδα του Στροβόλου. Είναι το κάτι παραπάνω που θέλει η ομάδα του Κεραυνού σήμερα για να πάρει ένα βολικό σκορ για τη δεύτερο αγώνα. Οι δύο Κύπροι λοιπόν μαζί με την βοήθεια του Σάιμον, του Νίκου και του Άνθονι Κιν είναι αυτοί που θα δώσουν το βήμα παραπάνω. Ακόμα μια χαμηλή επίθεση για τους Λιθουανούς. Την μπάλα και πάλι στα χέρια του Χάκιν, σπάζει για τον Γιώργο Θεοχαρίδη. Για να δούμε τον Άρη Κορονίδη. Επιστρέφει την μπάλα στο Χάκιν. Να πήγε ρόλια την ομάδα του Κεραυνού. Την μπάλα στο Σάιμον, 7 δευτερόλεπτα από την λήξη της επίθεσης. Σπάζει και πάλι στο Χάκιν, ένα μακρινό τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά. Ριμπάουν από τους Λιθουανούς. Τρέχουν σε σεκοντάρι επίθεση οι Λιθουανοί. Δεν δίνεται το φάουλ, δίνεται τώρα από τον Γιώργο. Βλέπουμε τους Κύπριους φάουλ, τους Κύπριους παίχτες να αναλώνουν τα ατομικά τους φάουλ σε αυτές τις επιθέσεις εφηδιασμού για την ομάδα της Λιθουανικής Καμπέλης. Βάζουν τα γωνιά τους μπροστά και κάνουν τα φάουλ για να σταματήσουν για την ομάδα τους. Σάκης θα επαναφέρει τον αρχηγό του. 45 πήρε στην μπάλα, δεν θα βάλει το σκριν. Φλόουτερ εύστοχο για την Λιθουανική ομάδα. Έσπασε το σκριν ο Κάρτων Λιθουανών. Δεν πήρε την πλάτη του σκριν και έκανε στον ύπνο την ομάδα του Στροβόλου. Συνεργάζονται Σάιμον και Γιώργος Θεοχαρίδης. Ακόμα ένα σκριν από τον Άντωνι Κινγκ. Ένα τερνόβερ από τον Σάιμον σώζεται. Κορονίδης για τρεις. Ένα εξαιρετικό σούτερ ο Άρης Κορονίδης. Θα δώσει συνέχεια στο ρεσιτάλ τριπώντων εδώ στο Στρόβολο. Βλέπουμε ότι φάση ο Κινγκ μοιράζει στον Άρη η αγαπημένη του γωνία. Θα σημειώσει ο τρίποντο σε αυτό το παιχνίδι, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά της καριέρας του, του Άρη Κορονίδη. 18 χρόνια μετά δίνει παρόν σε μια τεράστια ευρωπαϊκή πρόκληση για την ομάδα του Στροβόλου. Αντρέα. Όσο ο Κεραυνός έχει αυτή την ισχύ περιφερειακά, τώρα έχουμε χάσει δεύτερο συνεχόμενο rebound. Η μπάλα είναι για τους Λιθουανούς πολύ σωστά, αφού πρόλαβε και πέταξε την μπάλα ο Μαλτούρας στα πόδια του Άρη Κορονίδη. Αυτό που ήθελα να πω, Γιώργο, είναι ότι όσο η περιφέρεια του Κεραυνού δουλεύει σε αυτό το ρυθμό, δεν έχει τίποτα να φοβάται. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να εφησυχαστούμε. Όπως ξέρεις και εσύ, έχεις παίξει μπάσκετ, τα σουτ είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα ψυχολογίας. Μπορεί να είναι μικρό να τα βάλεις όλα και το επόμενο μικρό να μην βάλεις κανένα. Ο Κεραυνός πρέπει να πάει στοχευμένα, θέλει να πάει σε μεγάλες επιθέσεις. Να προσέξει λίγο περισσότερο τώρα το αμυντικό rebound, να ανανεώσει δύο επιθέσεις ενώ έχει βγάλει δύο καλές άμυνες. Τώρα ο Κεραυνός τον Τίμψα θα σταματήσει εκεί μπροστά από τον Κινγκ και τώρα θέλει να τρέξει με τον Χάκινς ενώ επαναφέρει και τον Ρόρι και τον Αμπουκάρ ο κύριος Λιβαδιώτης. Ρόρι για τον Αμπουκάρ, θέλει να παίξει εκεί το αγαπημένο του παιχνίδι, θα πάρει την επαφή, θα βάλει και τον καλάθι. Πάρα πολύ μεγάλο καλάθι από τον Μόα Μπουκάρ που στα μεγάλα παιχνίδια γιγαντώνεται και ο ίδιος, αδιαφυσβήτητη η ποιότητα του Αμερικάνου Σομαλού που έχει κάνει τους πάντες να παραμιλάνε τα τελευταία χρόνια εδώ στον Στρόβολο. Ετοιμάζεται να χτυπήσει και την συμπληρωματική βολή.
ενώ και ο Μαλτούνας, ο αναπληρωματικός σέντερ, θα πάει στον πάγκο για να περάσει τώρα ο Σακιούς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει ο Αμπουκάρη, ο Κίνγκ τώρα στο μαρκάρισμα του θηριώδους του Σακιούς, καθώς και ποιος θα κυνηγήσει τον Σάκητς. Ο Σάκητς, ο οποίος αν και αγωνίζεται στη θέση 4, είναι ένα σύγχρονο stretch for, έχει πάρα πολύ καλό σούτ από τα 5 και 6 μέτρα, γεγονός που αναγκάζει τον αντίπαλο ψηλό να τον κυνηγήσει στην περιφέρεια. Ως εκ τούτου θα πάρει πολλές μπάλες στον Σακιούς, που βρίσκει χώρο όταν έχει γύρω του 4 σούτερ για να δράσει στη ρακέτα ανενόχλητος. Όπως είχαμε πει, αντρώθηκε καλαθοσφαιρικά στη Ζαλγκίρις Κάουνας, πέρασε εκεί 4 χρόνια, ο μόλις 23χρονος σέντερ των Λιθουανών. Πήγε μετά στην αναπτυξιακή ομάδα, αντιμετώπισε κάποιους τραυματισμούς. Ήρθε... Ο κεραυνός του Λαντρέα, σε άμυνα ζωή 2-3. Ο κόμπης του Στόβολος διάβασε την αντίπαλη ομάδα. Διάβασε το γεγονός ότι η Λιθουανία είναι πάρα πολύ αστοχή. Ιδίως από τα σουτ, τα μακρινά σουτ, 6-75. Και επέλεξε να, συνεχίσει την, το παιχνίδι σε ζώνη 2-3 άμυνα. Σε ζώνη, η πρώτη φάση του βγήκε, να δούμε. Όπως είπε Ανδρέα, ο Γερανός θα πρέπει για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα να συνεχίσει και τα, στο ολόκληρο του αγώνα όλα τα 40 λεπτά να παίζει στο ίδιο τέμπο, στην ίδια διάρκεια, στην ίδια απόδοση για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Το σκορ δεν σημαίνει τίποτα, έχουμε παίξει μόλις σε 13 λεπτά από το πρώτο 40 λεπτό στην Κύπρο, στο Στρόβολο. Ο Γερανός πρέπει να συνεχίσει ακόμα 64 λεπτά περίπου να παίζει αυτό το τέμπο, διότι οι Λιθουανοί δεν θα το ευχαριστούν πουθενά. Ο κόουτς Λιβαγιώτης το γνωρίζει. Όταν η ομάδα στο όρι θα αναλώσει, οι Λιθουανοί θα βρουν τον τρόπο να τιμωρήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον Κεραυνό. Έχει πει πάρα πολύ καλά σε αυτό το πρώτο 14 λεπτό. Έχει πάρει πολύ θετικά πράγματα. Ψάχνουν και πάλι τον αμπουκάρι του Κεραυνού. Παίρνει την baseline. Το ξανασκέφτεται. Πάρα στο Ρόρι 5 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Θα πάρει ακόμα ένα μακρινό σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά. Λιθουανοί δεν θα πάρουν τον καθήκη φάουλ, δύο βολές για τον Λιπκενίτσιους. Έτρεξε και πάλι η Λιθουανία, Ανδρέα. Πάει πάρα πολλές φορές. Οι Λιθουανοί φημίζονται σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να δούμε ένα πράγμα που θέλουμε να δούμε σίγουρα είναι αν ο Κεραυνός 40 μέρες μετά από την έναρξη της προετοιμασίας του αντέξει, αν όχι λίγο περισσότερο, αντέξει σε αυτό το τέμπο για 40 λεπτά. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Κεραυνός αποδίδει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Το σημειώνει την πρώτη βολή ο Λιθουανός. Θέλω να δούμε αν θα αντέξει ο Κεραυνός και τα 40 λεπτά σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το επίπεδο. Ο Λιθουανός, ο αρχηγός, ο Λιπκεβίτσιος, βρίσκεται στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Είδαμε, Γιώργο, μια κακή επίθεση πριν για την ομάδα του Λιβαδιώτη. Κόλλησε κάπως η μπάλα στη strong side. Ένα σουτ της αδερφησίας του Ρόρι Αχμάτ πάνω από τον Σάκητς. Ενώ ήταν και κακή επιστροφή στο transition για την ομάδα μας. Διάβασε πολύ γρήγορα την κατάσταση ο Λιπκεβίτσιος, πήγαινε στον drive νωρίς. Όπως είπες, Ανδρέα, εγώ ξαναπεί, ο Κεραυνός θα πρέπει να συντηρηθεί και λίγο, θα φυλάξει λίγο δυνάμεις. Η Λιθουανέζικη ομάδα σε 5 μέρες αγωνίζεται για το Super Cup της χώρας της, προετοιμάζεται εδώ και 2 μήνες περίπου, είναι σε καλύτερο στάδιο προετοιμασία, ωστόσο ο Κεραυνός σήμερα μας εκπλήσει, διότι εμφανίζεται πάρα πολύ πιο έτοιμος από τους Λιθουανούς. Όμως θέλουμε να δούμε την ομάδα του Γερανού σε διάρκεια. Χάκης σε μια τρελή και πάλι προσπάθεια, άστοχος και πάλι, Ανδρέα. Για να δούμε τον Μπράουν αν μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Γι' αυτό αποκτήθηκε ωστόσο. Ναι, παρατηρούμε όπως έχουμε πει, ο Καμπέρης Γιώργο έχει δώσει ήδη έναν αγώνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Άλλο ένα κλέψιμο στην άμυνα ζώνης του Λιβαδιώτη που βάζει δύσκολα. Έκανε 3 φάουλ εκεί ο Λιπκεβίτσιους, ευτυχώς σφυρίχτηκε το 1 από τον τριοδεδητής από τον κύριο Μητρόφσκι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ξανά το turnover από τον Μπράουν. Χάκινς πήρασε, πήγε να πειράσει, δεν πειράσε. Δέχτηκε 3 φάουλ ο Λιπκεβίτσιους, δόθηκε το τρίτο, Ανδρέα. Όμως πρέπει να πούμε ότι η διαιτησία σήμερα είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Παίζεται ένα παιχνίδι 50-50 από τους διαιτητές της αναμέτρησης. Ο δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό της Λιθουανικής ομάδας. Ο Σάιμον Μιχαλίδης είναι στην sideline, κοντά στο αριστερό κέντρο για να παραφέρει την μπάλα. Όχι στον Μπράιαν. Ο Μπράιαν, ο οποίος ξαναποκτήθηκε σήμερα φέτος από τον Κεραυνό. Ένα γρήγορο πέρασμα από τον Αποέλ. 10 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη επιθέσεις για τον Κεραυνό, Νίκος Τριανού. Παίρνει τον drive.
Σπάει την μπάλα στα πλάγια Ρόρι. Σάιμον στα μέσα δευτερόλεπτα. Αμπουγκάρ να μακρυνώσει για να δούμε τον Αμπουγκάρ. Εύστοχο για αυτό. Είναι ο τρελός ο Αμπουγκάρ σήμερα. Έχει πάρει τις μισές δευτερόλεπτα του διαβλού. Έχει σημειώσει μέχρι στιγμής 17 πόντους. Είναι εξαιρετικός σήμερα. Και ενώ οι Λιθουανοί βρίσκονται σε πλήρη αμηχανία. Βλέπουμε εδώ τον Αμπουγκάρ. Την μπάλα για την Λιθουανική ομάδα ξανά με το. Σε παράληψη το ακόμα ένα μακρινόζωο από τον Αμπουγκάρ αυτή τη φορά. Και αυτός είναι πάρα πολύ ευστόχος, Ανδρέα. Έχει τεράστια ποσοστά εντός και εκτός παιδιάς. Εάν συνεχίσει έτσι ο κεραυνός, Ανδρέα, ίσως να ξεπεράσει και το επιθετικό σκορ των 100. Το κλειδί παρόλα αυτά, νομίζω Γιώργο, μέχρι στιγμής είναι η άμυνα. Έχει περιορίσει τους Λιθουανούς σε μόλις 19 πόντους στα πρώτα 15 λεπτά. Βάζουν τα χέρια σε όλες τις μπάλες, σε μπάλες τις επαφές. Δεν είδαμε αυτό το μουδιασμένο, ευτυχώς δεν είδαμε αυτό το μουδιασμένο ξεκίνημα που είδαμε στον πρώτο αγώνα με την Bakken Bears. Όπως έχουμε πει, πιθανόν αυτό να βγάζει και από την ζώνη άνεσης της Ιλίας Καμπέλης, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλούς καινούργιους παίχτες. Δεν πρέπει να μείνει μόνο ο Ken Brown. Ευτυχώς δεν μας τιμώρησε εδώ το rebound. Με περιπετειώδη τρόπο θα πάει στον Σάιμον Μιχαήλ. Και τώρα Νίκο Στυλιανού. Στυλιανού για τον Μιχαήλ και τώρα Ρόρι. Δουλεύουν αρκετά πάντως μακριά από την μπάλα οι παίχτες του Λιβαδιώτη. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να δοθεί moving screen. Το φάουλ έγινε πάνω στον Μωά Μπουκάρ. Και πολύ σωστά τον σφύριξε ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Έχουν προσαρμοστεί, Ανδρέα, οι άμυνες των Λιθουανών πάνω στον Αμπουγκάρ στο χαμηλό low post. Ωστόσο, ο Αμπουγκάρ έχει κάνει μια πολύ σωστή επαγγελματική επιλογή. Βγήκε πιο μακριά από το καλάθι, πήρε τις μπάλες και είναι και εκεί εύστοχος. Για να δούμε τους Λιθουανούς τι θα επιλέξουν. Ξανά πάνω στο χαμηλό post για τον Αμπουγκάρ. Επιθετικό φαουλ δίνεται στον Ομπράιαν αυτή τη φορά. Τρίτο επιθετικό φαουλ που είναι ενάντια στον κεραυνό. Όπως έλεγα, Ανδρέα, η ομάδα των Λιθουανών δεν έχει και πολλές επιλογές απέναντι στον Αμπουγκάρ. Τους έχει πληγώσει και από κοντά και από μακριά. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα και τον Αμπουγκάρ. Αν βρίσκεται και σε εξαιρετική φόρμα. Ακόμα ένα τερνόπερα από τον Μπράουν, Ανδρέα. Είναι σε πολύ κακή πέρα ο point guard των Λιθουανών της Λιθ Καμπέλης. Και ας συνεχίζει να είναι, Γιώργο, αν γίνεται για ακόμα περίπου 24 λεπτά, για να μην πούμε 64 λεπτά, ας είναι και στο επόμενο παιχνίδι. Είπαμε, αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο και Μπράουν για τους Λιθουανούς. Μέχρι στιγμής πραγματικά βρίσκεται πίσω από τον καλοταυτός. Αυτό έχει συμβάλει και ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Μπήκε να σώσει την κατοχή ο Ιγόντος Στυλιανού, την μπάλα Ροσάκης, ο Κροάτης θέλει να τρέξει, ενώ έχει βάλει και δεύτερο χειριστή. Φάου που στέλνει σε βολές τώρα ο Σάιμον Μιχαήλ. Δυστυχώς θα στείλει τη συγγραφή της φιλανθρωπίας στον Ken Brown. Έχει βάλει και τον δεύτερο του χειριστή στο παιχνίδι μαζί με τον Ken Brown, ο κύριος Τσανάκ. Με τον Μαρκύρης Νορμάντας. Θέλει να κινηθεί λίγο καλύτερα η μπάλα, αφού βλέπουμε να είναι κάπως μονοδιάστατη η ανάπτυξη των Λιθουανών, κυρίως το μισό. Χάνει και βολές ο Ken Brown, μάλιστα. Πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής, 3-53 για τη λήξη του ημιχρόνου, 36-19 το λέω και το ξαναλέω, και ο Κεραυνός προηγείται με 17, τώρα με 16 μετά την βολή του Ken Brown. Μακάρι να διατηρήσει αυτή την διαφορά, να πάει στο ημιχρόνο με μια καλή διαφορά. Ρόρι Άχμα τώρα με τον Νορμάντα, θα πάρει τον πικ, θέλει να πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Σάιμον, δίστασε πριν μετά το κακό σου που έκανε πριν. Η μπάλα είναι για τους Λιθουανούς. Έχει κουραστεί, Ανδρέα, ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Είναι πάρα πολύ το δύσκολο το έργο που αναλάβει σήμερα σε αυτή την αναμέτρηση. Έχει κάνει ματσάπ μαζί με ένα από τους καλύτερους point guard σε αυτό το επίπεδο του Champions League. Πρώτον έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Ο Σάιμον είναι ένας εξαιρετικός, ωστόσο αμυντικός. Θα πρέπει ίσως να περιοριστεί περισσότερο στα αμυντικά του καθήκοντα. Προσπαθεί να βοηθήσει και στην επίθεση τον κεραυνό. Μέχρι στιγμής δεν τα πολύ καταφέρνει, όμως είναι σημαντικός ο ρόλος του. Ακόμα μια χαμένη επίθεση για τους Λιθουανούς. Ο Σάκης Γιώργο πήγε για να πάρει το φάουλ. Δεν πήρε ούτε το φάουλ, πήγε καθαρά για να πάρει την επαφή.
Ενώ τώρα πάτησε γραμμή ο Ζάκητς, πάρα πολύ σωστό το σφύριγμα. Πάει να αλλάξει λίγο ο ρυθμός. Νομίζω δεν συμφέρει αυτός ο ρυθμός στην ομάδα μας. Αυτό το άγριο, το run and gun, το ροντέο πάει να γίνει το παιχνίδι. Η ομάδα μας προηγείται, η ομάδα μας κάνει σχεδόν τα πάντα σωστά πάνω στο παρκέ για 17 περίπου λεπτά και έτσι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Τώρα Ρόρι και Χάκινς μαζί με τον Σάιμον. Θέλει ανάσεις, Αντρέα. Θέλει ανάσεις για τη συνέχεια, το βλέπετε. Πώς, πόσο δυνατά ανασένει, το βλέπουμε στα πρόνα μας τώρα στους δέχτες σας. Πόσο δυνατά ανασένει για να ξεκουραστεί. Μακάρι ίσως από τους πιο λούρους αθλητές στην διοργάνωση του Champions League. Όπως πολύ σωστά είπες, Αντρέα, ο Κεραυνός κάνει τα περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που δεν θα πρέπει να κάνει ο Κεραυνός είναι να δώσει χώρο και χρόνο στους Λιθουανούς να τρέξουν την μπάλα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Είναι μόνο για στα δύο, όπως είπες, όμως δεν πρέπει να τους επιτρέψουν να τρέξουν. Είναι σε μεγαλύτερο στάδιο ετοιμότητας από τον Κεραυνό. Ακόμα ένα τρίποντο! Και αυτό μέσα, Ρόρι Αχμάτ, άλλο ένα βέλος. Ο Κεραυνός έχει στήσει ένα πυροβολικό εδώ στο Στρόβολο, 39-20. Άλλο ένα εσπευσμένο time out από τον κύριο Τσανάκ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις όσο εσείς βλέπετε την τελευταία τρίποντη βόμβα και επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, το Taylor ευκάλλει τον. Επιστρέφω εδώ στο γήπεδο του Πάρης Παπαρίλα στον Στρόβολο, το γήπεδο του Κεραυνού. Η Κυπριακή ομάδα προηγείται με 39-22 και 53 πριν από τη λήξη της δευτέρης περίοδου της Λιθουάνικης Λιετκαμπέλης. Έχει εκπλήξει όλους τους φίλους της Καβαθόσφαιρας με αυτή την πρώτη γρατζουνιά, θα λέγαμε, σε αυτήν την αναμέτρηση. Είχε τρίξει τα δόντια του ο Κεραυνός. Ένα γήπεδο του Παπαρίνα που το οποίο θυμίζεται και προηγούμενη έδρα του, αλλά σημερινά έτσι πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και οι παίχτες έχουν δώσει το ένασμα για μια ιστορική πρόκληση. Για να δούμε αν οι Λιθουανοί μπορούν από αυτό το να επιστρέψουν στον αγώνα. Μπράουνς ακόμα ένα τρίποντο, άστοχο και πάλι. Είναι πολύ άστοχος ο Μπράουνς σήμερα, Αντρέα. Turnover από τον Χάκετς. Βλέπουμε τη φάση εδώ στους δέχτες μας. Ο Χάκινς πήγε να εκμιεύσει ένα φάουλ. Δεν δόθηκε από τον διευθυντή αναμέτρησης. Δεν τρώνε αυτά τα εύκολα να τρέξει σε αυτό το επίπεδο. Χάκινς τιμωρά τον εαυτό του και την ομάδα του. Την μπάλα και πάλι στους Λιθουανίους του Λιετκαμπέλης. Έχουν 14 δεύτερα σε μια δεύτερη επίθεση, Αντρέα. Ενώ επαναφέρει και τον Τέιλορ. Βάζει στον πάγκο τον Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά. Βλέπετε, προσπαθούν να κλείσουν, τουμπλάρουν κάθε ευκαιρία όποιον πάει να επιτεθεί. Έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η βοήθεια, ρισκάρουν ίσως αρκετά και το σούτι παίκτες του Λίβα, αλλά από τη στιγμή που το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτή την ζώνη με προσαρμογές. Θέλει να βγει από τα screen. Ούτε αυτό είναι εύκολο, πάρει το rebound του Αμπουκάρ. Τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε το παιχνίδι. 130 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου με τον Χάκινς, που πρέπει να διατηρήσει το τέμπο του, να μείνει ψύχρεμος, να μην επηρεαστεί. Είναι παίχτης ψυχολογίας. Θέλει να πάει μέχρι μέσα να τα βάλει με όλους. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ευτυχώς η μπάλα θα μείνει στα χέρια της ομάδας μας. Και ζητά time out. Τι αλλαγή ο κ. Βαδιώτης. Μια διχογνωμία εκεί που αφορά την κατοχή. Λέω αυτή την προσπάθεια που λέμε στους δέχτες μας, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και σε λίγο και πάλι κοντά σε αυτήν την εξαιρετική αναμέτρηση του Κεραυνού με την Λιετκαμπέλης. Thank you.
πίσω στον Στρόβολο. Εδώ που το time-out αυτή τη φορά κάλεσε ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης. Η διχογνωμία τελικά των διαιτητών κατέληξε στο να δώσει την μπάλα στην ομάδα μας. Επαναφορά λοιπόν για τον Χεραυνό με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρόνο για τη λήξη της επίθεσης. Αχμαντ, Τέιλορ, Χάκιντς, Σαμπουκάρ και Κίνγκ. Με πλήρως αμερικανική πεντάδα τώρα ο Κεραυνός και το Χάκιντς να είναι έτοιμος στην επαναφορά. Την μπάλα πιθανότατα να είχε βγάλει πριν ο Αμπουκάρ, αλλά αυτό διόλου μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, που κατέληξε σε χέρια δικά μας. Ο Τέιλορ πάτησε έξω, πάρα πολύ κρίμα να γίνεται αυτό, ειδικά μετά από ένα time out. Νομίζω ότι ο Χάκιντς είχε και καλύτερες επιλογές. Ο Αμπουκάρ έκοψε καθαρά μπροστά του. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το play που έδειξε ο Λιβαδιώτης. Παρ' όλα αυτά, 1-54. Τώρα με τον Νορμάντας, ο Ρόρι πάντα πάνω στον Νορμάντας. Ο Ντίμψα δεν θα ρισκάρει. Βίτηκε, είναι εκεί με τον Χάκιντς. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έφτιασε τυφώς χέρια παντού. Κλέψιμο ξανά με τον Τέιλορ. Πρέπει να πάει τώρα ο Τέιλορ να ηρεμήσει το παιχνίδι. Χάκιντς για τον Ρόρι. Χρειάζεται ψυχραιμία τώρα. Ρόρι Αχμαντ. Βιάστηκε αλλά δικαιώθηκε ο Ρόρι Αχμαντ. 41-20 κυρίες και κύριοι. 21 πόντους της διαφοράς για την ομάδα μας. Ενώ ο Τέιλορ δεν άφησε τον Λεκούνας να βγει από τα σκριν. Έκανε ένα, θα το χαρακτηρίσουμε, αχρίαστο φάουλ που θα στείλει τον Λεκούνα στην γραμμή των Βολών. 1-17 για το τέλος του ημιχρόνου. Το φάουλ είναι διπλά κακό γιατί ο Τέιλορ έκανε το τρίτο του φάουλ. Κάτι που δεν επιτρέπει στον κύριο Λιβαδιώτη να τον αφήσει περαιτέρω, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο στο γήπεδο. Ήρθε έτσι που θα πάρει ο Νίκος Στυλιανού. Ο Νίκος Στυλιανού που φαίνεται να του ταιριάζει πολύ περισσότερο σαν ομάδα Ηλία Καμπέλης από την Wacken Bears. Δεν θυμίζεται για την ταχύτητά του, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ ψηλό μπασκετικό IQ. Όσο το παιχνίδι συνεχίζεται σε αυτό το τέμπο, είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα του κύριου Λιβαδιώτη. Εδώ και η δύναμη του από το τρίποντο, ενώ ο Λεκούνας θα βάλει και τις δύο βολές. 41-22, 1-15 τώρα με τον Χάκιντς. Πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι τέσσερις χοντρικά κατοχές, δύο για κάθε ομάδα που θα απομείνουν για το τέλος του ημιχρόνου. Πρέπει να πάρουμε κάτι, να πάρουμε φάουλ, να φτύρουμε και άλλο τους Λιθουανούς, να βάλουμε εύκολους πόντους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο του αγώνα κανένα σερί στο οποίο θα τους βάλει ξανά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Λιβάδη έχει κάνει ίσως το τέλειο ημίχρονο μέχρι στιγμής με βάση και τη δυναμικότητα των δύο ομάδων. Προσπαθούν να βγουν τώρα από τα πικ. Ο Ρόρι περιμένει τον Μπουκάρ. Παίρνει τώρα αυτό στο πικ. Κόλλησε ξανά η μπάλα. 3-2. Γλίστρησε. Κανένα. Σάκιτς. Δεν είναι στον εφηδιασμό τώρα. Θα πάνε την μέρα. Θα το χάσει. Ίσως αυτό να είναι σημάδι ο Μαλτούλας εκεί. Έχασε πέναλτι που λέμε και στην ποδοσφαιρική. 3-1. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι Λιθουανοί. Χάκιντς τώρα. Το isolation είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Τίμψα, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βιάστηκε ξανά ίσως ο Χάκιντς. Παρ' όλα αυτά είναι παίχτης που έχει αυτές τις προσπάθειες. Από μία επίθεση ίσως για κάθε ομάδα. Νορμάντας για τον Λεκούνας. Θα δώσει ξανά για τον Νορμάντας, θέλει να παίξει το πικ με τον Μαρντούνας. Νορμάντας σουτ για δύο, ήταν το σουτ. Σουτ για δύο εύστοχο και time out του καλεί ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης για να δείξει τι θα γίνει σε αυτήν την τελευταία κατοχή. Εμείς δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα μείνουμε εδώ στο Στρόβολο για αυτά τα 50 δευτερόλεπτα περίπου του time out, αλλά και τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. 41-24, Γιώργο, αν μας έλεγε κάποιος μία ώρα πριν ότι ο Κεραυνός θα προηγείται με 17 πόντους στο ημίχρονο, θα τον βγάζαμε πιθανότατα τρελό. Το θεωρούσαμε ίσως το πιο extreme σενάριο, Ανδρέα. Στο Ιωαννός μας έχει αποστομώσει σήμερα με την εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Είναι εξαιρετικός και σε επιθεσικές, σε άμυνα. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης έχει διαβάσει εξαιρετικά, μεθοδικά θα λέγαμε, την ομάδα των Λιθουανών. Προσπάθησαν οι Λιθουανοί να τρέξουν. Ο Κεραυνός έχει κάνει εξαιρετικές άμυνες σε transition αλλά και σε στημένο παιχνίδι. Το μόνο που μένει σήμερα, αν δεν ολοκληρώσει αυτή την εμφάνιση ο Κεραυνός, είναι να δούμε αν έχει αντοχές και τα για τα δύο ημίχρονα. Ένας Κεραυνός παθιασμένος με τη συνοδεία του κόσμου. Αρκετός κόσμος σήμερα στο Μαϊλίνας, εδώ στο Στρόβολο, με τη συνοδεία του κόσμου, έτσι όπως λέγαμε. Εάν συνεχίζει ακόμα 20 λεπτά,
να είστε σίγουροι ότι θα πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα για την δεύτερη αναμέτρηση στην Λιθουανία. Πάμε για την τελευταία τώρα κατοχή. Ιδανικό σενάριο να πάρουμε κάποιο φάουλ ή να βάλουμε κάποιο καλάθι. Συν 17 με τον Ρόρι Άχματ που ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά. Ίσως ο Κεραυνός θα έπρεπε να βάλει λίγο περισσότερο και τον Αντώνη Κινγκ στο παιχνίδι. Ο Κινγκ που ήταν απολαυστικό στα δύο παιχνίδια με την Μπάκεν Μπέαρτς. Έχει αντιπάλους εδώ που είναι στο καλούπι του. Μπορεί να πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Άχματ προσπαθούν να χαλάσουν τώρα την κατοχή. 6 δευτερόλεπτα. Ρόρι Άχματ με το Σάκιτς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ. Άφησαν και χρόνο για τους Λιθουανούς που ευτυχώς το πολύ πολύ μακρινό σου του Νορμάντας δεν βρήκε στόχο. 41-24 λοιπόν είναι το σκορ του ημιχρόνου. Ένας Κεραυνός βγαλμένος, Γιώργο, από τα πιο υγρά όνειρα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Ένας καταπληκτικός Κεραυνός αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε τώρα στα ποδητήρια να ξαναγεμίσει τώρα το ντυπότσιτο μπιδόνια με βενζίνη και να αντέξει για άλλα 20 λεπτά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Λιβαδιώτη να συνομιλεί με τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου στους δέχτες μας. Κοντά τους και ο Άκης ο Γρηγορίου, μια τεράστια μορφή του κυπέδου Κωνσταντοπαλίνας και του Κεραυνού, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ο κύριος Λιβαδιώτης παραμένει πάρα πολύ προσγειωμένος, βλέπετε, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη εδώ στον Στρόβολο. Σαφώς προβληματισμένοι, όπως βλέπετε και στις κάμερες του Alpha Sports, οι Λιθουανοί που προσπαθούν να καταλάβουν τι τους έχει χτυπήσει. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και περίπου σε 7 με 8 λεπτά θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Γιώργο για ό,τι πρόκειται να συμβεί και στο δεύτερο ημίχρονο.
Έχουμε επιστρέψει, φίλοι και φίλες, εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. 5 περίπου λεπτά για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ που ο Κεραυνός πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό πραγματικά πρώτο ημιχρόνο. 41-24 με συν 17 προηγείται η ομάδα μας απέναντι στους Λιθουανούς της Λιετκαμπέλης, οι οποίοι έδειξαν κατά διαστήματα να τα έχουν χαμένα. Ο Κεραυνός πιθανόν να εξέπληξε και αρκετούς από εμάς, όχι μόνο τους Λιθουανούς, με την εμφάνιση του αυτή, κυρίως σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας που βρισκόμαστε. Ένα τεράστιο προβάδισμα που παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Απομένουν 20 ολόκληρα λεπτά, ένα ολόκληρο μικρόνο για να τελειώσει το πρώτο παιχνίδι, καθώς και ο επαναληπτικός της Λιθουανίας. Ας ελπίσουμε η ομάδα μας να συνεχίσει σε αμύωτη ένταση τον μπάσκετ που έπαιξε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και να βάλει τις πιο γερές βάσεις για μια μεγάλη πρόκριση, τη μεγαλύτερη ίσως στιγμή του κυπριακού μπάσκετ, αφού το διακύβευμα, όπως έχουμε πει, των διπλών αναμετρήσεων με την Λιέτ Καμπέλης είναι το εισιτήριο των χρυσοφόρων ομίλων του Basketball Champions League. Εκεί που ο Κεραυνός με τυχόν πρόκρισή του θα τοποθετηθεί στον Αλφα όμιλο. Όλα αυτά όμως είναι για κατανάλωση. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Μακάρι η ομάδα μας να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο και μοτίβο και το δεύτερο ημίχρονο. Όσο εσείς παρακολουθείτε διάφορα πλάνα από το τζέσταμα αλλά και από τις εξέδρες, η μία κερκίδα του Κώστας Παπαέλληνας έχει σχεδόν γεμίσει. Το κάλεσμα του Κεραυνού και της οικογένειας Παπαέλληνα, καθώς και το άνοιγμα των πορτών με ελεύθερη είσοδο, έχει φέρει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Δεν φημίζεται η ομάδα του Στροβόλου για την ποσότητα του κόσμου που μαζεύει στο Κώστας Παπαέλληνας. Παρ' όλα αυτά, λίγοι και καλοί, φιλάθλοι, άνθρωποι που αγαπούν τον μπάσκετ, άνθρωποι της γειτονιάς, αυτοί που ζουν από κοντά κάθε μέρα εδώ και χρόνια το τι συμβαίνει σε αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που αποπνέει υγεία, αποπνέει πλάνο. Έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και 5 χρόνια στις τάξεις της, διατηρεί ένα κορμό και χτίζοντας μεθοδικά έρχονται τα μεγάλα αποτελέσματα, έρχονται οι τίτλοι και οι υπερβάσεις και όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Οι καλαδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί στους πάγκους, θα πάρουν τις τελευταίες οδηγίες. Περιμένουμε τους Λιθουανούς να είναι εμφανώς βελτιωμένοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μόα Μπουκάρ είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης και φυσικά του Κεραυνού με 10 πόντους. Ενώ αξιοσημείωτο, Γιώργο, είναι και το γεγονός ότι και όλοι οι καλαδοσφαιριστές οι οποίοι έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Λιβαδιώτης έχουν σκοράρει. 41-24, πρώτος σκόρερ από πλευράς Λιθουανών είναι ο Κεν Μπράουν, παρόλα αυτά τα ποσοστά του είναι κάκιστα, μόλις 3 στα 10 εντός παιδιάς. Μακάρι να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ο Μπράουν. Κάτι που προξενεί εντύπωση είναι τα ποσοστά της ομάδας μας στο τρίποντο. 8 στα 11, ένα ποσοστό κοντά στο 73%. Αφύσικο θα το χαρακτηρίζα για ένα ημίχρονο. Παρόλα αυτά, παρακαλούμε να συνεχίσει έτσι και εντύπωση προκαλεί και μόλις μία ελεύθερη βολή που έχει εκτελέσει η ομάδα του Κεραυνού σε αντίθεση με τις 11 των Λιθουανών. Πρέπει να πάμε στις επαφές να διαχειριστούμε όσο γίνεται αυτό το προβάδισμα. Αυτοί είναι που βιάζονται, αυτοί είναι που πρέπει να μειώσουν. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το κατοίκον μας, ιδιαίτερα στην άμυνα. Γιώργο. Κεραυνός, ο οποίος παρατάσσεται με τους Αχμάτ Χάκινς, Αμπουκάρ, Νίκο Στυναλού και ο Μπράιαν. Από λίγο δίκιο έχεις Ανδρέα. Ο Κεραυνός πρέπει να διαχειριστεί στο δεύτερο ημιχρόνο με εξαιρετική διαχείριση. Είναι στα χέρια του Χριστόφορου Διαβιώτη το δεύτερο ημίχρονο και στους παίχτες του. Παράχει προς τη μεριά μας. Επιστρέφουμε στις μας τους διαιτητές. Όπως λέγαμε, Ανδρέα, ο Κεραυνός πρέπει να διαχειριστεί αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ είναι στο συν 17. 20 λεπτά πριν από την επίδεξη ενός εξαιρετικού σκορ. Έχει πάρει την μπάλα χαμηλά ο Κεραυνός.
δεν πήρε τα κατάλληλα σφυρίγματα. Οι Ιθουανοί ψάχνουν, κάνουν το λάθος, έψαξαν τον ψηλό τους. Ο Μπράιαν τρέχει, ένα φλόουτερ, θα ευστοχίσει ο Μπράιαν. Ξεκινά και το τρίτο δεκάλεπτο θετικά η ομάδα του Στροβόλου. Οι Λιθουανοί σε όλο αυτό το κοσάρι το βρίσκονται σε τρελή αμηχανία. Τους έχει στοχεύσει στα δυνατά τους σημεία ο Χριστόφορος Διωαγιώτης, ο οποίος θα πέρασε εκεί να βγάζει την τρύπα από τον στό του Μπράιαν Μπράουν σε αντίποντο. Ξεκινά θετικά και για τον Μπράουν το δεύτερο, το τρίτο δεκάλεπτο. Αντρέα. Ενώ έχει δοθεί και φάουλ, όχι πάνω στον Μπράουν, νομίζω είναι φάουλ που έχει κάνει ο Τζέικο Μπράιαν πάνω στο μπλόκα του για να κάνει στον Λεκούνας. Αν έχουμε δει καλά, ή Κωστιλιανού πρέπει να έχει κάνει το φάουλ. Όχι ο Μπράιαν, στο Στυλιανού δόθηκε το φάουλ. Η ομάδα των Λιθουανών που ξεκινά στα κατά τα 4 πέμπτα με την ίδια πεντάδα. Τη θέση όμως του Ντίμψα έχει πάρει ο Λεκούνας. Οι διαιτητές δεν διακόπτουν αναμέτρηση. Ο Στυλιανού βιάστηκε εκεί, πήγε να βρει τρέιλερ τον Αμπουγκάρ. Έκλεψε την μπάλα ο αρχηγός ο Λιβκεβίτσιους και τώρα Σάγκης. Ο Σύμπαρον ο Κροάτης στο πρώτο εμίχρονο. Είναι σαφής ο προσανατολισμός να βρουν τα μισμάτς. Ο Λεκούνας εκεί θα βάλει το καλάθι. 43-28, πρέπει να ηρεμήσουμε το παιχνίδι. Θέλουν να μεταφέρουν τώρα αυτοί το παιχνίδι κοντά στο ζωγραφιστό. Θέλουν να βρουν τα μισμάτς. Δείχνουν μια περισσότερη διάθεση τώρα οι Λιθουανοί. Να μην επαναπαυτούμε, Ρόρι Αχμάτ για τον Μπράιαν. Ο Μπράιαν εκεί που θέλει να παίξει τον Λιβκαβίτσιους θα κάνει το σουτ. Τελικά ο Μπράιαν σίδερο. Κεν Μπράουν. Αυτό δεν πρέπει να κάνει ο Αντρέα ο Κεραυνός. Κλέψιμο Γιώργολα σε διάκοψη από τον Τζος Χάκινς. Αχμάτ και φάουλ που μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό με αυτόν τον νέο κανονισμό. Παρ' όλα αυτά νομίζω θα του διχαρίσουν οι διαιτητές. Ο Κεν Μπράουν έκανε κίνηση για να πάρει την μπάλα. Δεύτερο φάουλ ανέκοψε τον πρωτεύοντα εθνιασμό του Ρόρι Αχμάτ. Δεν ξέρουμε Αντρέα ποιες είναι οι οδηγίες από τον πάγκο του Κεραυνού. Ωστόσο από την πλευρά θέλω να πούμε ότι ο Κεραυνός δεν πρέπει να κάνει αυτό που κάνει αυτά τα πρώτα δύο λεπτά, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Πρέπει να πάει σε πολύ μεγάλες επιθέσεις. Πρέπει να μην δώσει το δικαίωμα στην λιθουανική ομάδα να τρέξει την μπάλα. Ανανέωση της επίθεσης στα 14 λεπτά για τους παίχτες του Κεραυνού. Μετά από το kickball που έγινε από τον αριθμό 4 Σάκης της Λιεφ Καμπέλης. Στην επαναφορά ο Νίκος Τηλιανού. Πάει στον Αμπουκάρ. Πάει και πάλι στον Νίκο. Πάει το τρέμα από το κέντρο. Μοιράζει στον Μπράιαν, ένα εξαιρετικό χουκσάτ. Άστοχο από τον Power Forward του Κεραυνού. Μπράουν. Τρέχει και πάλι ο Καμπέλης. Παίρνει την baseline. Δίνει την πάρα στο center του το φάουλ που θα σφυριχτεί. Ο Κεραυνός θα δοκιμαστεί, Αντρέα, σε αυτό το τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Φαίνονται οι Λιθουανοί να έχουν περισσότερες αντοχές. Πιο έτοιμοι σωματικά αλλά και σε θέμα αντοχής οι Λεφ Καμπέλης. Όμως ο Κεραυνός είναι πάρα πολύ εύστοχος. Για να δούμε σε συνδυασμό αυτά τα δύο πράγματα τι θα βγάλουν σαν αποτέλεσμα, Αντρέα. Ενώ το travel foul που διαχρονικά αντιμετωπίζει ο Τζέικο Μπράιαν και από το πέρασμα του το προηγούμενο στον Κεραυνό, τόσο και από το πέρασμα του στο Αποέλ, κάνει και πάλι την εμφάνισή του. Αποβλήθηκε και στα δύο παιχνίδια με την Μπαγκεμπέα του 5 φάουλ. Έκανε τώρα το τρίτο φάουλ, έχει χάσει κάπως τον προσανατολισμό του στην άμυνα νομίζω ο Κεραυνός Γιώργο. Πάρα πολύ εύκολα περνάνε οι βάσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Το ζωγραφιστό που το πρώτο μικρόνο έμοιαζε με φρούριο. Θέλουν να παίξουν με τον Σαλιούς, έχουμε πει ότι λαμβάνει τη μερίδα που του αναλογεί μέσα στο ζωγραφιστό. Αυτός και ο Κεν Μπράουν είναι οι κύριοι εκφραστές των επιθέσεων των Λιθουανών. Οι οποίοι δειλά-δειλά μειώνουν τώρα σε 43-30. Στους 13 η διαφορά. Τώρα είναι που πρέπει η ομάδα μας να δείξει τσαγανό, να δείξει ψυχραιμία. Να πάει στοχευμένα στην επίθεση και να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Στυλιανού το μαρκάρει πάρα πάρα πολύ καλά ο Λιβκαβίτσιους. Να φλέαρσει πρέπει να δώσει εκεί ο Αμπουκάρ. Ρόρι Αχμάτ, πολύ καλή αμυνά από τους Λιθουανούς. Κόλλησε εκεί, λάθος του Αχμάτ. Κόμε ένα τεχνόμενο αντρέα από τον Κεραυνό. Τα πρώτα τρία λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο δεν δίνουν και πολύ θετικά μηνύματα για την ομάδα του Στροβόλου. Οι Λιθουανοί έχουν πιώσει
το σκορ από 17 στους 13, ένα συν 4. Έχουν και την μπάλα στα χέρια τους, Αμπουγάρο, ο οποίος θα ξεκουραστεί για λίγο. Ενώ Γιώργο, να συνδιακόψω, βλέπουμε τώρα ένα πάρα πολύ χαμηλό σχήμα για τον Κεραυνό. Με 4 γκάρτ και τον King, δεν ξέρω που ακριβώς αποσκοπεί να πάει το παιχνίδι ο κύριος Λιβαδιώτης. Φάουλ εκεί, σωστά νομίζω που στρίχθηκε. Έκανε ο Χάκης την προσπάθεια του αρχηγού της Λιετ Καμπέλης για ένα σου τριών πόντων. Τεχνική ποινή έχει δώσει. Τεχνική ποινή για τον τεχνική ποινή έχει δώσει ο αριθμό 10 των Λιθουανών. Το Βιτένις Λιπκεβίτσιους, τον αρχηγό της ομάδας των Λιθουανών, για φλόπινγκ σε προσπάθεια τριών πόντων, Ανδρέα. Να πω την αμαρτία μου, Γιώργο, νόμιζα ότι είδα την επαφή ψηλά. Όταν είχε φύγει η μπάλα, ο Χάκης πιθανόν το άνοιξε, να δούμε και την επαναληπτική προβολή. Έκανε την προσποίηση για τον backstep πάνω στον Σάιμον Μιχαήλ. Ωστόσο, τιμωρείται με φλόπινγκ και τεχνική ποινή. Τις βολές της Κυπριακής ομάδας εκτελέσει ο Νίκος Τριανού. Ο καλύτερος σουτέρ, θα λέγαμε, στο ρόστερ του Κεραυνού αλλά και σε όλο το Κυπριακό πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να έχουμε κολλήματα, Ανδρέα. Ο Νίκος Τριανού είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον Κεραυνό, αλλά και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το οποίο έδωσε την μαχή του προηγούμενου μήνε. Ενώ σήμερα ο Χριστόφορο δίνει την ευκαιρία μετά από πάρα πολλά χρόνια σε 4 Κύπριου να είναι στην ίδια ώρα, στην ίδια πεντάδα. Ανδρέα. Πάμε να δούμε τώρα ίσως αυτή η τεχνική ποινή να ήταν το ξυμητήρι για την ομάδα μας. Θέλει να κάνει isolate τον King Hawkins. Ένα τρελό σουτ εκτός της ορομίας, θα πάρει το rebound. 6 δευτερόλεπτα, Θεοχαρίδη στην προσποίηση, θα κάνει το σουτ 3 πόντο σίδερο. Ευτυχώς η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ρόρι Αχμάτ. Δεν έχουμε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Αχμάτ με τον Σάκητς συμβιβάστηκε με το σουτ. Δεν ήταν καθόλου ενδεδειγμένη η ενέργεια του Ρόρι Αχμάτ. Σάκητς τώρα σημαδεύουν απευθείας τον Γιώργο Θεοχαρίδη. Διαβασμένοι οι Λιθουανοί με την είσοδο του στο παιχνίδι. Δεν άντεξε πολύ το σχήμα με τους 4 γκάρτ. Μπράβο με την μπάλα στα χέρια, στα 9 μέτρα. Είναι ο Σάκητς. Δοκιμάζει για πρώτη φορά τρίποντο, είναι άστοχος. Επιθετικό φάουλ και πάλι για την λιθουανική ομάδα. Ο Σάκητς, ο οποίος πήρε το πρώτο τρίποντο, βλέπουμε εδώ την εξέλιξη της φάσης. Ο Σάιμον πήδηξε μαζί με τον αριθμό 8 των Λιθουανών, τον Τόμας Λεκούνας, shooting forward της ομάδας της Λιετ Καμπέλης. Ο Σάιμον πήρε το σφύριγμα. Βρισκόμαστε στα 6 και 11 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Κεραυνός συνεχίζει να μας βγάζει αστροφόδοπους σε μια προσπάθεια του να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μετά από πολλά πολλά χρόνια, μετά από το 2001. Πολύ πιεστική άμυνα από τους Λιθουανούς. Μπάλα στο King. Ο Άντων εκεί, ο οποίος πρέπει να πάρει μπάλες από τους συμπαίκτες του. Σάιμον τώρα το δοκιμάζει η διοίκηση. Θα αστοχίσει όμως ο Σάιμον Μιχαήλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Σάιμον. Άστοχο όμως το σουτ. Ανδρέα, ο Σάιμον και όλοι οι Κύπροι δίνουν αυτό το έξτρα push που θα λέγαμε για την κυπριακή ομάδα. Γιώργο, μιλάμε, παρακαλώ, δίνει την μπάλα στο Ρόρι Αχμάτ, ο οποίος με την αμυρία του εκεί θα χάσει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Δεν χρειαζόταν, έπιασε την μπάλα για να καρφώσει με το ένα χέρι. Αυτά τα πράγματα κάθε λεπτομέρεια στοιχίζει, Γιώργο. Ο Ρόρι Αχμάτ εκεί μπορούσε απλά με ένα φιγγερό να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μια εντελώς αχρίαστη ενέργεια που στοίχισε τόσο δύο εύκολους πόντους στην ομάδα του Κεραυνού από την καταπληκτική άμυνα του Τζος Χάκινς, όσο και το ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε, και μαζί με αυτό θα στείλει τώρα την ομάδα των Λιθουανών στον μπόνους των Μολών. Λεκούνας θέλουν να βρουν το μισμάτς στον Σάκητς. Μπράουν με τον Θεοχαρίδη θέλει να τον πάρει στα πόδια, τον περνάει πολύ εύκολα. Λεκούνας παγκάρει το σουτ, ούτε τώρα King. Η μπάλα είναι για τους Λιθουανούς. Είναι ιδιαίτερα αστοχή σήμερα, Ανδρέα, οι Λιθουανοί. Δεν ξέρω αν μέσα στην ίδρα τους ή και στα εναπομία τα 15 λεπτά της αναμέτρησης, όλο και ο Ραμνός συνεχίζει με την ίδια άμυνα αλλά και με το ίδιο τέμπο στις λαθασμένες επιλογές. Αν συνεχίζει να μην τιμωράει τον Κεραυνό, Αμπουγάρ επιστρέφει
Άντωνι Κίνγκ πάει στον πάγκο, ενώ βλέπει τον προπονητή της Καπέλης. Δεν είναι ο Κίνγκ ο οποίος θα πρέπει να περάσει στον πάγκο, αλλά ο Γιώργος Σουγαρίδης λέει στον αδειό της. Άντωνι Κίνγκ ο οποίος θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με περισσότερες μπάλες. Τρίποντο για τον Λιθουανούς, άστοχο και πάλι. Αμυντικό ρεπάδο από τον Άχμαντ Ανδρέα. Ο Άχμαντ ο οποίος πρέπει ίσως να πάει για ένα-δύο λεπτά στον πάγκο. Γιώργο τα τελευταία τρία λεπτά έχει πάρει αρκετές τραβηγμένες προσπάθειες. Έχασε τώρα και το Λεά. Βήματα πάνω στον Χάκινς. Οι δύο Αμερικανοί point guard του κεραυνού θα πρέπει να κατεβάσουν λίγο τον ρυθμό. Έξιρα turnover σε αυτά τα 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα που παίζουν στο 2 λεπτό ο Ανδρέα. Αυτό και είναι φοβερό στατιστικό. Ο κεραυνός έχει κάνει μόλις 2 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και 6 σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Χάκινς πιέζει πάρα πολύ εκεί ο Νορμάντας. Σάκινς τώρα για τον Τίμψα. 6 δευτερόλεπτα την μπάλα λογικά έβγαλε ο Αμπουκάρ. Παρ' όλα αυτά Γιώργο, να πούμε και το κάτι της μας για το τρίο της διαιτησίας. Αφήνουν κάποιες φάσεις, αφήνουν τις επαφές. Δεν υπήρχαν τώρα περιπτώσεις που θα μπορούσε να σφυριχτεί φάουλ, το οποίο θα σημαίνει και πολλές. Παρ' όλα αυτά αφήνουν λίγο και Μπράουν να απελευθερωθεί. Φάουλ που έκανε ο Κίνγκ πάνω στον Σατσούς. Θα στείλει τον Λιθουάνο σέντερ στην γραμμή των βολών. Δεν είναι η κακή διοίκηση Ανδρέα σήμερα. Πολύ ωστά θα λες. Αφήνουν μερικές φάσεις, ωστόσο όπως οι παίχτες και οι προπονητές διαβάζουν τους αγώνες, έτσι και οι διαιτητές, έτσι σε ένα τέτοιο επίπεδο, διαβάζουν τις ομάδες που έχουν να αγωνιστούν παράλληλα. Αφήνουν το δυνατό παιχνίδι ότι είναι ενήμεροι και οι δύο, ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν σε ένα physical game. Physical game το οποίο μέχρι στιγμής βολεύει τον κεραυνό. Και ο κύριος λόγος είναι το πάθος που δείχνει, αλλά και η αστοχία των Λιθουανών. Βλέπουμε τον center των Λιθουανών να στοχεί στην πρώτη και να ευστοχεί στην δεύτερη. Οι διαιτητές, Ανδρέα, έτσι όπως έλεγα, εκτελούν το έργο τους, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ενώ οι Λιθουανοί, αυτό το τρίο δεκάλεπτο στα 5,5 λεπτά που παίζουν μια εξαιρετική άμυνα. Φαίνεται τα λόγια του προπονητή των Λιθουανών να έχουν πάρει τόπο και θέση στην αγωνιστική δράση των Λιθουανών. Σε 5,5 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο έχει σκοράρει μόλις 3 πόντους ο κεραυνός. Βλέπετε εδώ μάχες για να βγει ο Ρόρι από τα screen. Πάρα πολύ το physical game. Παρ' όλα αυτά ο κεραυνός δείχνει να έχει κουραστεί κάπως. Ο Ρόρι θέλει να πάει μέχρι μέσα. Είναι στον Αμπουκάρ. Αυτό είναι που χρειάζεται πιθανότατα ο κεραυνός. Να πάει μπάλα στα σίγουρα χέρια του Αμπουκάρ. Είναι ο πιο έμπειρος παίχτης της ομάδας, ειδικά σε αυτές τις καταστάσεις, σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο. Θα το χρειαστεί τώρα περισσότερο από ποτέ για να συντηρήσει ή ακόμη και να διευρύνει αυτή τη διαφορά ο κεραυνός. Θα είναι πιο δύσκολο από πριν, Ανδρέα, αυτό το πράγμα με τον κεραυνό. Αν ξαναπαίρνει την μπάλα, έχει σημειώσει αρκετούς ποντούς. Πάει να κάνει τα βήματα από καλά την κατοχή. Κι κόβεται από τον σέντερ των Λιθουανών. Κι και πάλι αστοχή. Η μπάλα στον αέρα. Μάχες κορμί με κορμί για του στον αγωνιστική αγώνα. Ο Μπράουν δεν κάνει το turnover. Μοιράζει τρίποντο για τους Λιθουανούς. Εύστοχα αυτή τη φορά. Θα είμαστε από τον Λιβαγιώτη. Ανδρέα, ίσως τους ματιάξαμε εδώ στο Στρόβολο. Είπαμε πάρα πολλά για την πολύ καλή απόδοση του κεραυνού αυτό το πρώτο μικρό κεραυνό, ο οποίος κάνεται στον ύπνο από τους Λιθουανούς. Βλέπουμε εδώ την ασίστα από τον Μπράουν και το τρίποντο από το νούμερο 20 των Λιθουανών, τον Μαρκίρης Νορμάντας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας εδώ με τον Ανδρέα για την περιγραφή του αγώνα κεραυνού της Καμπέλης. Πίσω στο κλειστό του Στροβόλου, 3:46 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ομάδα μας δείχνει κάπως κουρασμένη σε αυτό το τρίτο δεκαλέπτο. 44-34
η διαφορά των 17 πόντων του ημιχρόνου έχει πάει τώρα στους 10. Χωρίς να είναι εξαιρετική η Λιθουανία, με τον Κεραυνού να έχει σκοράρει όμως μόνο 3 πόντους, αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μεταφραστεί και ως θετικό για την ομάδα μας. Από τη στιγμή που έχει πετύχει μόλις 3 πόντους σε αυτά τα 6,5 λεπτά και η διαφορά βρίσκεται ακόμη σε διψήφια νούμερα. Αυτό το physical game δείχνει να μας κουράζει. Φανταστικό high-low του King με τώρα που κάνει να τελειώνει πολύ όμορφα τη φάση. Είδαμε μετά από ώρα μια στοχευμένη επίθεση. High-low εκεί καταπληκτικά συνεργάστηκαν οι δύο πύργοι του Κεραυνού. Πρέπει να βρει ξανά το αντίδοτο από την άμυνα. Θα βάλουν και τα... Θα βάλουν τα σου τη Λιθουανία, δεν μπορούν να τα σπάσουν όλο το παιχνίδι. Μπράουν στην αγαπημένη του κίνηση, θα είναι και πάλι άστοχος. Βεντούρας αγάζει εκεί το rebound. Μεγάλες μάχες ομυρικές. Έχει τραυματιστεί όμως ο Μόα Μουκάρ. Σταματάνε το παιχνίδι οι ιδέες. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για τον Κεραυνό. Δεν θέλουμε να είναι κάτι το σοβαρό. Αποτέλεσμα του τραυματισμού του Μουκάρ Αντρέα είναι το σκορ παιχνίδι που παίζει αυτό το δεκάλεπτο. Το πρώτα 2 δεκάλεπτα το παιχνίδι ήταν τόσο physical. Ωστόσο αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του 3 δεκαλέπτου οι δύο ομάδες πάνε σε μάχες σώμα με σώμα. Αποτέλεσμα αυτό όπως είπαμε το τραυματισμό στη μύτη για τον Μωάν Μπουκάρ. Το start του Κεραυνού Στροβόλου. Θέλετε να ξεκολλάει ο Κεραυνός Αντρέα. Ο Χριστόβολος Λιβαδιώτης κάνει ένα πολύ σωστό time out. Βλέπουμε εδώ τον Μπουκάρ αλλά και τον Λιβαδιώτη στην προηγούμενη φάση. Στη θέση του Αμπουκάρ, νομίζω προσωρινά Γιώργο, έχει περάσει ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης. Εν τω μετά από πολλή ώρα στο παρκέ και ο Τέιλορ. Για να δούμε τώρα ένα αρκετά πιο ψηλό σχήμα για τον Κεραυνό. Αφού εξορισμού η ομάδα του Τσανάκ ήθελε να μεταφέρει το σκηνικό κοντά στο ζωγραφιστό, προσπαθούσε να πάρει όλα τα μισμάτς με αυτά τα σχήματα με τα γκάρτ του Κεραυνού. Σάιμον παίρνει την πάρα τρίποντο. Θα το πάρει, δεν θα διστάσει, ούτε τώρα σίδερο. Νορμάντα θέλει να τρέξει. Σάκης εκεί παιδεύτηκε η μπάλα στον Μπράουν μέσα. Είπαμε δεν μπορεί να τα χάνει όλη νύχτα ο Κεν Μπράουν. 46-37. Τώρα είναι το σημείο που η ομάδα μας πρέπει να δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Και ευτυχώς ο Κεν Μπράουν κάνει εκεί μια ανοησία να μου επιτραπεί έκφραση. Ακόμα ένα φλόπινγκ τεχνική ποινή. Δεν δίστασε καθόλου ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Μάρτιν Κοσλόφσκης από τη Λετωνία, να δώσει τεχνική ποινή. Θα στείλει στις βολές τον Τέιλορ, θα δώσει και την κατοχή ξανά στην ομάδα του Κεραυνού. Ήμουν έτοιμος να πω, Αντρέα, ότι ο Κεραυνός βρίσκεται από λίγο άσχημο σημείο το παιχνίδι. Άστοχος τύπο λίγο ο Τέιλορ. Ο Μπράουν πρόλαβε να μας εφησυχάσει αυτό το φλόπιξ ακόμα λίγο για το. Τον βγάζει τον απομονητή στην Καπέλη στον Μπράουν. Λαχθασμένη θα λέγαμε αλλαγή. Πήρε πολλές σωστά στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν εύστοχες οι περισσότερες. Πιο εύκολο το έργο του Σάιμον. Σάιμον τους έχει μπάλα στα χέρια, 45 μοίρες και δίνει στον Αχμάτ. Και πάλι Σάιμον έχει στα πόδια τον τεστάρι της Καπέλης. Τρίποντα από τον Τέιλορ, άστοχο. Μάχες. Σκληρές μάχες, Αντρέα, για τις δύο ομάδες στα μυθικά rebound. Σάκητς για τρεις, άστοχος, ευστυχώς αστοχεί ο Σάκητς. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να παγώσει λίγο τον ρυθμό ο Κεραυνός. Βλέπετε οι Λιθουανοί είναι σαφώς και πιο έτοιμοι και έχουν τη διάθεση να τρέξουν. Ο Τέιλορ φαίνεται είναι λίγο εκτός ρυθμού, έχει κάτσει και αρκετή ώρα στο μάγκο με τα φάουλ. Ρόρι Άχματ θα περάσει για τον Κίνγκ από την γωνία, ένα όχι τόσο ενδεδειγμένο σουτ. Θα βγάλουν το σέντερ της ομάδας να σουτάρει από τη γωνία. Παρ' όλα αυτά το πήρε το σουτ. Πάρα πολύ ψηλό σχήμα τώρα για πρώτη φορά για τους Λιθουανούς. Ο Λεκούνας σηκώνει αμέσως το χέρι αφού οι διαιτητές συνεχίζουν να δίνουν τα σφόρια στην ομάδα μας. Πήρε τα βήματα. Εντάξει, δεν στάθηκε κιόλας ο αρχηγός του Κεραυνού ο Θεοχαρίδης. Τώρα φτάνει το χέρι του Λεκούνας. Ο Μπράιαν, ο Κιν φαίνονταν κουρασμένος. Πρέπει να μπει ο Τέιλορ στο παιχνίδι. Ο Κεραυνός χρειάζεται και τον καλό Χάκινς. Ο Χάκινς έκανε παπάδες στα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Δανούς.
Ξεκίνησε καλά ο Ρόρι που το δεύτερο ημίχρονο δείχνει να έχει χάσει κάπως το μυαλό του. Και όταν χαλάει ο Γιώργο Εγκέβαλος, όλο το παιχνίδι της ομάδας πάει στράφη. Το ματιάσαμε ξανά. Ο Αμπουγκάρ θα πέσει. Μάχες, εξαιρετικές μάχες, Αντρέα. Βλέπουμε ένα συναρπαστικό παθιασμένο μπάσκετ τρίποντα από τους Λιθουανούς. Εύστοχο! Οι Λιθουανοί παίζουν το παιχνίδι που θέλουν να παίξουν. Τους αφήνουμε αδικαιολόγητα, Αντρέα. Παίρνουμε τα σφυρίγματα αυτή την τρίτη περίοδο. Δεν σ' αρέσει ούτε και σε να κρύβεσαι. Δεν μ' αρέσει ούτε και εμένα. Ο Γερανός έχει πάρει τα σφυρίγματα και δεν κατάφερε να αξιολογήσει. Αφήνει την Λιετκαμπέλη να τρέξει. Αφήνει την Λιετκαμπέλη να παίξει το παιχνίδι που θέλει να παίξει το run and gun. Ένα στυλ που προέρχεται από τη σχολή της Λιθουανίας. Είναι εύστοχη περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ ο Λιβαγιώτης αντικαθιστά και τον Σάιμον Μιχαήλ. Έχει βάλει και τον Γιώργο Θεοχαρίδη στην προηγούμενη φάση. Όπως έλεγα, Αντρέα, ο Λιετκαμπέλης είναι πάρα πολύ παθιασμένη σε αυτό το τρίτο δεκαλέπτο. Την έχει αδικήσει και η διαιτησία σε τρεις φάσεις, όμως συνεχίζει να τροφοδοτείται από τα γκάρ της, από τα φτερά της. Έχει μειώσει διαφορά στους 6 πόντους, 1 και 15 πριν από τη λήξη της τρεις περίοδου. Αντρέα, ο Κεραυνός για να πάρει το ρόστιλο αγώνα και σε ένα πιο extreme σενάριο μια μεγάλη διαφορά, θα πρέπει να επανέλθει το πρόσωπό του αυτό της πρώτης και της δεύτερης περίοδου, θα λέγαμε. Έχει χάσει και την δύναμη πυρός από την περιφέρεια αφού δεν μπαίνουν τώρα τα σούτ, αλλά έχει χάσει και το inside game που είχε στο ξεκίνημα αφού πάνε πάρα πολύ δυνατά στις επαφές οι Λιθουανοί. Ο Χάκινς θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάτι. 48-40, πρέπει να ξυπνήσει η ομάδα, πρέπει, έχει αποδείξει ότι μπορεί, το απέδειξε και με την Λιθουανούς, το έχει αποδείξει και στο πρώτο ημίχρονο. Είναι καλύτερη ομάδα η Λιετκαμπέλης. Μπάλα θα μας κάνει εδώ το χατήρι, μαζεύει τον rebound ο Μπράιαν και τώρα θέλει να κάνει μια μεγάλη επίθεση ο Χάκινς. 27 δευτερόλεπτα, ό,τι θα πάει μέχρι μέσα. Καταπληκτικό! Γιώργο, είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Χάκινς είναι βαρόμετρο για τον Κεραυνό. Μετά από το time-out του Λίβα από τους 6 ξανά στέλνει τη διαφορά στους 10 και δείχνει να μπαίνει σε αυτό το mode που όλοι ξέρουμε. Τελευταία επίθεση κάνει την Λιθουανούς. Βλέπει την μπάλα, Γιος Χάκιτς. Θέλει να πάει και πιο τέλος φάουλ. Δύο βολές, ο Λιτκεβίτσιους διαμαρτύρεται. Νομίζω σωστό το φάουλ, καθαρό. Μπήκε στον διάδρομο του Χάκιτς ο Λιθουανός. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο αρχηγός των Λιθουανών, αλλά είναι και το τέταρτο του φάουλ, αλλά το φάουλ είναι σωστό. Αν έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά τη φάση, δεν υπήρχε τίποτα αντρέα διαφορά. Ίσως κάτω χαμηλά, Γιώργο, με το γόνατο πήγε να πάρει το διάδρομο ο Χάκης, δεν πρόλαβε να σταθεί κιόλας ο Λιτκεβίτσιος. Συνεχίζω να λέω, Αντρέα, θα διαφωνήσω μαζί σου και αν όσο παίρνει τα σφυρίγματα για το τρίτο δεκάλεπτο. Ωστόσο θα διαφωνήσω μαζί στο γεγονός ότι ο Χάκης, το βλέπουμε στους δέχτες μας, έχει ξυπνήσει στο δεύτερο ένα λεπτό. Τις σημειώσεις στους τελευταίους 4 πόντους για τον Κεραυνό, 5 τώρα με την πρώτη δεύτερη βολή. Παίρνει διαφορά και πάλι στους 11. Αντρέα, για να παίξει ένα τέτοιο επίπεδο θα πρέπει να αγωνίζει για 47 στο ίδιο επίπεδο. Ο Κεραυνός έχει παίξει με τη φωτιά, ωστόσο δεν πληρώνει με ακριβονόμισμα. 3 δεύτερα πριν από την λήξη, μακριό σουτ. Λίγη τρίτη περίοδος, Αντρέα. Το μη χειροβέρτιστο, Γιώργο, το μη χειροβέρτιστο είναι η διαφορά. Πήγε από τους 17 στους 6, τώρα στους 12 γρήγορα σε διαφημιστικό και σε λίγο πάλι κοντά σας.
ίσως τον Στροβόλο εδώ στο Κώστα Στροβαέλληνας, ενώ εσείς βλέπετε και κάποιους οπαδούς της Λιέτ Καμπέλης, οικογένειες και μικρά παιδιά στην συντριπτική τους πλειοψηφία που έχουν κάνει το ταξίδι από τη χώρα της Βαλτικής στην Κύπρο. Όπως λέγαμε πριν και με τον Γιώργο τον Φραγκέσκου, τον Μιχύρο Βέρτη στο κατ' την ομάδα μας, απόλυσε μια διαφορά 17 πόντων, μείωσαν στους 6. Εκεί που η ομάδα δείχνει αν μπορεί, ο Τζος Χάκινς πήρε το όπλο του, ξανά έστειλε τη διαφορά στους 12 και ας ελπίσουμε το καλό διάστημα των Λιθουανών να έχει τελειώσει εκεί. Αμπουκάρ με τον Σάκιτς. Ψάχνει το isolation εκεί, ο Αμπουκάρ μπορούσε να πετύχει αυτό το καλάθι στην αγαπημένη του κίνηση με αυτό το fade away 52-40. Σάκιτς ο Κροάτης σε ένα hand-off με τον Μπράουν, θέλει να πάει από μέσα από στάση. Μικεβίτσιους θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Σε γενικές γραμμές, Ανδρέα, ο Κεραυνός με τα προγνωστικά που είχαμε πριν από την σημερινή αναμέτρηση βγάζει την, τον νησί μας στο πρόσωπο, προηγείται της Λιέτ Καμπέλης, μια της ομάδας που τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο Λιθουανέζικο Πρωτάθλημα πέρσι, προηγείται με 12 πόντους. Ένα πολύ extreme σενάριο για τον αγώνα μας, αλλά και για το μικρό μας νησί. Αντιπροσωπεύει επάξια το νησί μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ένα βήμα κοντά, κατά την άποψή μου, για ένα μεγάλο άθλο. Μόνο και μόνο που αντιπαράσσεται απέναντι από τέτοια σύνολα και τέτοια ρόστερ, είναι επιτυχία για μας. Εύστοχος και στις δύο βολές ο άστος της Λιέτ Καμπέλης. Την μπάλα και πάλι στα χέρια του Χάκης Ανδρέα. Ο κύριος Τσάνακ, ο οποίος διατηρεί τον Καβίτσιους μέσα παρά τα 4 του φάουλ. Ο Καβίτσιους με τον αριθμό 10 που είναι ο αρχηγός της ομάδας. Κεν Μπράουν, Σάκητς, πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη, καλάθι και φάουλ με τον Σατζούς, καταπληκτική ασίστ του Σάκητς. 52-44, να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε με την άμυνα που βέζαμε, να βάλουμε ξανά τα χέρια στην μπάλα. Αφού το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά πιο physical στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν ξυπνήσει οι Λιθουανοί, έχουν και αυτή κορμιά, έχουν αρκετά ψηλά παιδιά. Θέλουν να οργανώσουν επιθέσεις στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Σε αυτές όταν συμβάλλει φυσικά και η υπέρ του κεραυνού διαφορά. 52-45 διαφορά στους 7 στην οργάνωση του παιχνιδιού, ο Χάκινς και τώρα Τέιλορ. Θα πάρει το σκρίν από τον Μπράιαν και τώρα Χάκινς εκεί με τον Μπουκάρ. Ο Μπράιαν κολλάει κάπως η μπάλα, Χάκινς στη Λιανού για 3. Σίδερο και rebound, ενώ μπερδεύτηκαν μόνοι τους Ζαγιούς και Λικαβίτσκιους. Και τώρα ο Ντίμψα, ο shooting guard, ο οποίος παίρνει θέση βασικού λόγω και της απουσίας του Σίνοβετς, του Σέρβου. Θέλει να παίξει με τον Κεν Μπράουν εκεί. Βλέπετε πόσο πιο γρήγορα γυρίζει μπάλα κι άλλο τρίποντο για χειρός αρχηγού. 52-48 η διαφορά στους 4. Δυστυχώς τα ποσοστά βελτιώνονται για τους Λιθουανούς, ενώ εμείς έχουμε κολλήσει εκεί στο τρίποντο. Πάω και νύψα με τον Αμπουκάρ, ο οποίος είδε το μισμάτσι. Δεν μπορούσε ο shooting guard της Λιέτ Καμπέλης να μαρκάρει τον Μω Αμπουκάρ εκεί στο low post. Ο Τέιλορ, ο οποίος δεν έδωσε κάτι σήμερα στην ομάδα του Χριστοφορού Λιβαδιώτη, προσπάθησε, αλλά η δασκιά του καλού του εαυτού. Επανέρχεται ο Σάιμον Μιχαήλ και άλλα πάει και στο μαρκάρισμα του Κεν Μπράουν. Σάιμον τώρα, Χάκινς στη Λιανού. Ο Μπράιαν για 3 ξανά, ούτε τώρα. Πολύ ευρική ομάδα του Κεραυνού. Δικαιολογημένα θα λέγαμε, Ανδρέα, βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη για το κυπριακό μπάσκετ. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο σε αυτό. Ακόμα ένα τρίποντα από τον Λιθουανού, θα έρθει το γραφτό. Οι Λιθουανοί είναι εξαιρετικοί σε αυτό το κομμάτι, Ανδρέα, το έχουμε πει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βλέπουμε ξανά το τρίποντα από μακριά από τον αρχηγό της Λιέτ Καμπέλης. 52-51 τον Κεραυνό. Κεραυνός ο οποίος ακόμα πήγε με έναν πόντο, αλλά έχει δώσει τον χώρο και τον χρόνο στους Λιθουανούς να αντιδράσουν. Για να δούμε στα επόμενα 8 λεπτά εάν ο Κεραυνός θα καταφέρει να διατηρήσει τον Ρώσιο αγώνα που έκτισε το πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο ημίχρονο, Γιώργο,
δεν έβαζε ούτε ο Τίψα, δεν έβαζε τον Μπράουν, δεν έβαλε ο Λιπκαβίτσιους. Ο Σάκης ήταν σκιά του καλού του εαυτού. Δυστυχώς όλα αυτά αποτελούν παρελθόν. Το λέγαμε, ήταν λίγο δυσανάλογη η εικόνα με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων. Παρ' όλα αυτά ο Γεραυνός πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Εκεί που πήγε να κλείσει η ψαλίδα, ο Χάκινς το ξαναπήρε από το χέρι και με τη διαφορά στους 12 δέχτηκε τώρα ένα 11-0 με ένα κρεσέντο τριών πόντων των Λιθουανών. Για να δούμε αν η ομάδα του Λίβα έχει τα ψυχικά αποθέματα και κυρίως αν έχει, έχει μείνει βενζίνη στο τυπόζιτο, γιατί είπαμε για να βρεθεί ο Κεραυνός στο συν 17. Οι παίχτες του πραγματικά έδωσαν απίστευτες μάχες, έβγαλαν τεράστια ενέργεια, έπιασαν στον ύπνο τους Λιθουανούς. Είναι δύσκολο, Αντρέα, είναι δύσκολο να μείνεις 40 λεπτά στο ίδιο τέμπο. Το βλέπουμε, μάρτυρες είμαστε εμείς και όλος ο κόσμος που είναι εδώ στο γύρο του Απαέλληνα, στον Στρόβολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνεις 40 λεπτά να παίζεις αυτό το ρυθμό σε τέτοιο επίπεδο. Σάιμον Μιχαήλ παίρνει το πήγα από τον Αμπουκάρ, το πάρα στο Χάκινς, το σταμίνει με 2, Χάκινς σταμίνει με ψηλό αντίπαλο, θα πάρει τον παίξει στα πόδια, Χάκινς, μένει με τον Σέντες, πάει την πάρα στον Νίκος Τριανού, ο Νίκος είναι μόνο για 3, άστοχος ο Νίκος, θα δώσει τη μάχη του Λιμπάου, θα τη χάσει και αυτή, επιλογικό το φαουλ που δίνεται πάνω στον Ομπράιαν. Τώρα θα πρέπει να μείνει για το μείγμα του Γεραυνού, βλέπουμε ξανά τη φάση με τη μάχη για το rebound. Ζωνε το επιθετικό φαουλ ο Μπράν και έγινε στον πάγκο. Αντρέα, ο Γραυνός θα πρέπει να πάρει έναν έπαινο από εμάς και μετά να δεχτεί την κριτική. Ωστόσο έχει απολέσει ένα συν 16 το οποίο είχε, ένα συν 17 το είχε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι μόλις το συν 1-7-24 πριν από τη λήξη του αγώνα. Τι θα πρέπει, πιστεύεις, να γίνει για να φύγει τουλάχιστον με τον Ρώσουλ αγώνα? Νομίζω το παιχνίδι του πρώτου μηχρόνου ευνοούσε πολύ περισσότερο το μάμα μας, Γιώργο. Πρέπει να κατεβάσουμε όσο μπορούμε τις κατοχές, να πάμε το παιχνίδι σε μεγαλύτερες επιθέσεις. Βάλαμε και αρκετά σουτ το πρώτο μηχρόνο. Τώρα τα βάζει όλα ο Τίμψα, δυστυχώς 52-54. Ο αναπληρωματικός shooting guard της Ιουπανικής ομάδας, απόντος του Σίνοβεκ, ο οποίος ήταν τραγικός το πρώτο μηχρόνο, το δεύτερο δείχνει να ξυπνάει. Ο Χάκινς θέλει να απαντήσει, τραβηγμένη ενέργεια και τώρα το momentum δείχνει με χαμένους δυστυχώς. Ευτυχώς βιάστηκε και ο Τίμψα, Ρόρι. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα να πάρουμε την νίκη και μετά να δούμε τη διαφορά. Γιώργο, δεν μας ενδιαφέρει, ενώ έχει τραυματιστεί ο Χάκινς. Στο άλλο μισό ο Χάκινς. Ο Ρόρι πιθανό να έπρεπε να πάρει με φάουλ. Αστοχή ο Κέμπραουν, πάει να γίνει ροντέο το παιχνίδι. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Χάκινς. Ο Αχμαντ μπερδεύτηκε, ο Ντίμψα έκλεψε την μπάλα με τα μακριά του χέρια. Φάουλ εκεί του Αμπουκάρ στο Σάκινς, τουλάχιστον αποσόβησε το καλάθι, 52-54. Σάκινς ο οποίος, Αντρέα, κάνει ένα πολύ μέτρο παιχνίδι. Δεν παίζει στα στάντα των δυναμωτιών του, ωστόσο και πάλι δύο βολές τώρα από τον ευθυνιασμό που... Έχει 3 στα 5 τρίποντα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πήρε μόλις ένα για το ενωμάδο στο πρώτο ημίχρονο. Πανί, οποίοι κάνουν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Έχουν τρέξει, όπως είδες πριν, δύο επιμέρη σκορ. Ένα 7-0 και ένα συν 11, Ανδρέα. Σε δύο διαφορετικά διαστήματα για την Λιέτ Ταμπέλης. Αν θυμάμαι καλά, το σκορ στο ημίχρονο, Ανδρέα, ήταν 40. Ήταν 41-24. Με συγχωρείς. Τρέχουμε ένα σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, 21-30. Η Ταμπέλης είχε βάλει το προβάδισμα. 6-14 πριν από τη λήξη του αγώνα. Ας ευχηθούμε να μην χάσουμε και τα αυγά και τα βασικά, Αντρέα. Συνεχίζεται το σερί των Λιθουανών από το 52-40 στο 14-0 και με ευκαιρία του Σάκης να το διευρύνει τώρα αυτό το σερί. Δυστυχώς ο Χάκινς θα πάει στον πάγκο, πατάει το πόδι του, δεν ξέρουμε αν είναι κάτι το σοβαρό. Θα δούμε, πιθανόν αν δεν είναι κάτι το σοβαρό σίγουρα θα επανέλθει για τα τελευταία 6-14 λεπτά που διανύουμε. Κουτσένη, Αντρέα, ο Χάκης κουτσένη.
Λόγω ασυζέφτης μας, Σάκης στην πολύ, θα στοχίσει. Έχει πάει σε ένα rotation μόλις 8 παιχτών ο Λιθουανός, ο Σέρβος Τρομονινής των Λιθουανών. Να μην ξεχνάμε, Γιώργο, όταν μιλάμε, όλα είναι εύκολα απ' έξω. Μιλάμε για μια ομάδα που προσπαθεί να καταστεί η τρίτη δύναμη στην πρωτοκαθεδρία της Λιθουανικού μπάσκετ πίσω από τις Ακτήρες Κάγωνας και την Πιέ του Ποζρίδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεγέθη είναι δυσανάλογα και μόνο που η ομάδα μας βρίσκεται εδώ αποτελεί άθλο το Γαρίδης, ο αρχηγός, σίδερο. Κινγκ θα πάρει το rebound, δεν πήρε την επαφή, κοπήθηκε. Βιάστηκε ο Άντωνι Κινγκ. Σάκης για τον Μπράουν. Μπράουν για τρεις. Τα τεχτύπια της μπάλας για να μην πω κάτι άλλο, αφού είμαστε στον αέρα. 52-58 στο 18-0. Το σερί των Λιθουανών και το momentum δείχνει ξεκάθαρα Λιέτ Καμπέλης. Πολύ σωστή επιλογή από τον Σάιμον, σε διακόπτω Ανδρέα. Πολύ σωστή επιλογή από τον Σάιμον. Έμεινε σε αλλαγή στο pick and roll με τον ψηλό, τον center των Λιθουανών. Τον έπαιξε στα βόδια, πήρε το φάουλ. Δύο τα φάουλ για τους Λιθουανούς, το ομαδικά φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο. Τιμωράει με το ίδιο νόμισμα η Λιέτ Καμπέλης στον κεραυνό. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι εύστοχη σχεδόν σε όλα. Ενώ ο κεραυνός βρίσκεται σε μια μηχανή κατάσταση. Και πάλι ο Σάιμον με το ψηλό. Σπάει την μπάλα στον Αχμάτ. Σάιμον Μιχαήλ για τρεις. Για να δούμε τον Σάιμον. Άστοχο το τρίποντο. Rebound από τους Λιθουανούς. Και πάλι αυτός ο αθλητής, το Μαντίμψα. Είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, Ανδρέα, ο Ντίμψα. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φλόπι φάουλ από τον Ανδρέα, από τον Γιώργο Θεοχαρίδη, Ανδρέα. Τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο, τεχνική ποινή, μία ελεύθερη βολή για τους Λιθουανούς και την κατοχή, Ανδρέα. Δύσκολα τα πράγματα εξορετούν για την ομάδα μας. Φυσικά δύσκολα ήταν και πριν την έναρξη του τζάμπολ. Γέννησε προσδοκίες στο καταπληκτικό αυτό πρώτο ημίχρονο που έκανε η ομάδα μας. Αυτό που πρέπει οι καλαθοσφαιριστές μας να δούνε είναι τα τελευταία 5 λεπτά αυτού του παιχνιδιού, να ξεχάσουν το επαναληπτικό της Λιθουανίας, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και νίκη με ένα πόντο θα ισοδυναμεί με Χρυσάβη. Αυτά τα διπλά παιχνίδια έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, το είδαμε και στην αναμέτρηση με την Wacken Bears. Rebound θα πάρουν ξανά οι Λιθουανοί με τον Σατσούς. Και τώρα Μπράουν. Μπράουν ως κακό. Μακρινό ριμπάουν, δεν θα προλαβευτεί ο Ζαλιούς ούτε ο Σάκητς. 52-59, 19-0 το σερί. Πρέπει να βάλει καλά το κεραυνός. Πρέπει να βρει έναν άλλο πρωταγωνιστή. Να βγάλει έναν άλλο άσο από το μανίκι του ο κύριος Λιβαδιώτης. Σάκητς, ο οποίος δείχνει να μην έχει κάτι το σοβαρό. Μένει τώρα με τον Σάκητς. Σάιμον για τον Αμπουκάρ. Διαβάζουμε το μισμάς με τον Τίξα. Ήρθε τον double team, ο Αμπουκάρ, κακή μπάσα στα χέρια του Σάκητς. Ο Σάκητς μπορεί να μην σκοράρει, αλλά δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του Τσανάκ, ιδιαίτερα στην άμυνα, αλλά φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ μπασκετικός. Παίζει πολύ με το μυαλό, δουλεύει αρκετά μακριά από την μπάλα. Φάουλ που στέλνει τον Κεν Μπράουν στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο κεραυνός έχει σημειώσει μόλις 11 πόντους σε 15,5 λεπτά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα των δύο ομάδων. Το πρώτο ημίχρονο εμείς βάζαμε τα πάντα, πέφταμε πρώτοι στις μπάλες, στις μονομαχίες, βάζαμε τα χέρια παντού, έκαναμε τους Λιθουανούς να ζαστήσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο και ιδιαίτερα σε αυτό το πεντάλεπτο, αυτό το διαλυτικό πεντάλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου, όλα γίνονται ανάποδα. Οι Λιθουάνοι είναι αυτοί που δείχνουν να έχουν βενζίνη στον πιτόνι τους. Η ομάδα μας δείχνει πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν βρίσκει τις αδυναμίες, δεν διαβάζει σωστά το παιχνίδι. Δεν παίρνει αυτά που της δίνει η άμυνα. Ο Μπράιαν εκεί δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι και φάουλ. Θα πάρει παρόλα αυτά τις δύο βολές. Σωστή επιλογή του κεραυνού να παίξει εκεί με τον Μπράιαν, που έμεινε με τον Τίμψα. Ο Τίμψα, ο οποίος δυστυχώς έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
ενώ αρχηγός ο Λιβκεβίτσιους αποσύρεται και ο Λεκούνας παίρνει ξανά τη θέση του. Με αυτό το ψηλό σχήμα γύρισε το παιχνίδι ο Τσανάκ. Με αυτό το ψηλό σχήμα προλαβαίνει. Διακόπτει αυτό το εκπομπαντικό 21-0 σερί των Λιθουάνων ο Τζέικο Μπράιαν. Ο Αμερικανός του κεραυνού ετοιμάζεται να μειώσει περισσότερο. Δεν θα το κάνει σίδερο. Η διαφορά στο 8-53-61. 4 λεπτά για την λήξη. Τίποτα δεν έχει χάθει. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Σε αυτές τις αναμετρήσεις όλα μπορούν να συμβούν. Όλες οι διδρές Λεκούνας για τρεις. Σίδερο. Ο Σακούς θα πάρει το rebound. Δεν έγινε καλό blockout εκεί στο τσοράδο του κράτου. Μπράουν. Έχει το ελεύθερο. Συνεχίζει να πυροβολεί. Ο Σακούς θα νικήσει τους πάντες στον αέρα. Θα κάνει το 53-63 και θα πάρει και το φάουλ. Βλέπετε εσείς εδώ. Πήδηξε στο Θεό μαζί με τρεις καλωστεριστές του κεραυνού. Έκανε το τίμι, πήρε και το φάουλ. Έφερε τη διαφορά σε διψήφια νούμερα. Όπως θα λέω στην Ανδρέα, έχει πήδηξε στο Θεό ένα σέντρο ο οποίος θα αγωνιστεί στα μικρά κλίματα της Εθνικής Ομάδας της Λιθουανίας. Τα έβαλε με τρεις παίχτες του κεραυνού. Έκανε ένα γρήγορο τίπινγκ στην μπάλα. Σημείωσε το γράφι, πήρε και μια συμπληρωματική βολή. Ο σέντερ των Λιθουανών με το αριθμό 19 Μαρτίνας Σάκους. Σημειώνεται και την συμπληρωματική βολή. Το σκορ γίνεται 53-64 για την ομάδα της Λιέτ Καμπέλης. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι εν τέλειο και να βρώσει από αυτό. Χάκινς και πάλι στην μπάλα. Για να βρώσει να το δώσει και βρώσει στα γρήγορο παιχνίδι. Χάκινς θα πάρει ένα κοινό σουτ. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Λιθουανούς. Του Θανίωπη θα πάνε σε ένα πολύ αργό τέμπο τώρα, Αντρέα. Σε αυτό το ψηλό επίπεδο που αγωνίζεται ο Κεραυνός σήμερα με την Εκταπέλης σε βίο Champions League. Όλες οι επαγγελματικές ομάδες παίζουν όταν προηγούνται με αρκετό σκορ, παίζουν σε χαμηλό τέμπο. Το έκανε τώρα η Εκταπέλης στο βλέπετε στους σας. Πήρε το σούστα 22 δευτερόλεπτα. Σάιμον με την παραστα χέρια. Το θα περάσει με το, από το κέντρο των Λεκούνας. Κλείνεται. Κάνει το λάθος ακόμα, turnover το ένατο για το δεύτερο ήχο για τον Κεραυνό. Δυστυχώς βλέπουμε Γιώργο ότι σε αυτό το επίπεδο μιλάμε για μια ομάδα που είναι μόνιμη πλέον θάμωνα στους ομίλους του Basketball Champions League. Έχει τιμωρήσει κάθε αδράνεια και αδυναμία που έχει επιδείξει η ομάδα μας στο δεύτερο ημίκρονο. Συνέχισε να σουτάρει παρόλο που ήταν πάρα πολύ αστοκή. Έβγαλε καλά καθαρά σουτ από τις γωνίες, από τους παίκτες που τα ήθελε και έχει γυρίσει το παιχνίδι. Το στενάχωρο είναι ότι γύρισε το παιχνίδι με τον Μπράουν να μην είναι τόσο καλός όσο μας έχει συνηθίσει, αλλά με παίχτες όπως είναι οι Λιμκεβίτσιους και Ντίμψα, ο Σατζούς τώρα πάρα πολύ καλή άμυνα του Χάκινς, τα έβαλε εκεί με το θηρίο, βγήκε νικητής, θα πάει ο Χάκινς. Επαφή που δεν σφυρίζεται, καθαρό νομίζω το φάουλ ψηλά που δεν σφυρίζεται, Λεκούνας στον ευθυδιασμό σου τριών πόντων 53-67, time out. Είναι εξαιρετική η Λιθουανία, Αντρέα, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε ένα σύντομο διαστημικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και ερχόμαστε γύρω και πάτε το κοντά για το τέλος του αγώνα.
Επιστροφή εδώ στο κλειστό Κώστας Παπαέλληνας, φίλοι και φίλες του Alpha Sports TV και της Καλαθόσφαιρας, εδώ που κάνουμε το διάδρομο, τον παράδρομο Παράδεισος κόλαση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο που εστράφει. Η ομάδα μας προηγήθηκε με 17-41-24 στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά έχει κολλήσει εδώ και 8 λεπτά. Στην τέταρτη περίοδο έχει πετύχει μόλις ένα πόντο. Βρέθηκε από το συν 17 στο πλην 14. Τίποτα δεν δούλεψε σωστά. Ενώ υπάρχει εδώ και μια κοκορομαχία μεταξύ του Λεκούνας και του Αμπουκάρ. Ψυχρεμότερη εκεί Σάκητς και Σία σταματάνε εδώ τον κοκορομαχία. 53-67, 1 και 51 για το τέλος της αναμέτρησης. Δεν πρέπει να τα παρατήσει ο κεραυνός ούτε τώρα. Κάκη στη βάσα. Κάκη στη βάσα επαναφοράς από τον Ρόρι Αχμάτ. Με τον κεραυνό να υποπίπτει ένα ακόμη λάθος. 110 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Πάντα μπροστά οι Λιθουανοί με 14. Οι Λιθουανοί που έκαναν ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, έχοντας δύο εκπληκτικά διαστήματα. Ενώ τώρα ένα σφύριγμα από τον πρώτο διαιτητή, εκεί που έχουν αφήσει εκατοντάδες επαφές στο δεύτερο ημίχρονο, σφυρίχθηκε ένα πάρα πολύ εύκολο φάουλ πάνω στον Χάκινς, που θα στείλει και τον κέντρο στη γραμμή των βολών. Ο κεραυνός το πάλεψε, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την Κυπριακή ομάδα για αυτό. Αυτό τον άξιο εκπρόσωπο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας που μας έκανε περηφάνους πολλάκις στην Ευρώπη. Προσπάθησε να βάλει τις βάσεις για να πετύχει ένα έπος, γιατί περί έπος θα πρόκειτο ενδεχόμενη νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και βάσεις πρόκρισης. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε η ομάδα μας να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του συγκεκριμένου αγώνα, με τον Ken Brown να συνεχίσει να ανεβάζει το δεκτή της διαφοράς στους 16, 53-69. Θα μου επιτρέψετε κάπου εδώ να πω ότι η διαφορά δεν είναι αντιπροσωπευτική αυτού που έδωσαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο σήμερα. Παρ' όλα αυτά, σε τόσο ψηλό επίπεδο, η οποιαδήποτε αδράνεια πληρώνεται, όλα τα λάθη. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα με τον Αχμάτ. Ούτε τώρα αφιβάλλω αν έχει βάλει τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο κεραυνός Γιώργο. Πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε τον δρόμο προς το καλάθι. 9 λεπτά στην τέταρτη περίοδο με μόλις ένα πόντο ενεργητικό, ενώ έχουμε ήδη δεχτεί 29. 29-1 είναι το σκορ της τέταρτης περίοδου. Πραγματικός εφιάλτης Σάιμον, έξτρα μπάσα τώρα για τον Ρόρι. Τώρα γυρίζει καλά η μπάλα. Αμπουκάρ, ούτε τώρα σίδερο. Rebound από τον Μαλκούνας και τώρα Αντίνσα. 43 δευτερόλεπτα χοντρικά από μια κατοχή αγάπη ομάδα. 16 πόντους μπροστά πάντα η Ριέτα Μπέλης. Δίμψα ο Δήμιος του κεραυνού αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θέλει να πάρει τον διάδρομο, πολύ δύσκολη ενέργεια Κίνγκ. Περνεύτηκε εκεί ο Κίνγκ. Κίνγκ ο οποίος Αντρέα θα πάει στην... Ενώ είδαμε και το ηρωνικό χειροκρότημα του Κωνσταντίνου Παπαέλληνα, νομίζω προς τον διαιτητή της αναμέτρησης που έδωσε το φάουλ και τις βολές. Να πω ότι μόλις τώρα έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ αυτό το 4ο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί. Πράγμα που προξενεί και εντύπωση με αυτό όλο το physical game που έχουμε δει σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. 26 δευτερόλεπτα για το τέλος. 53-69, Anthony King. Δεν ήταν ο Anthony King που έχουμε συνηθίσει απόψε. Ίσως αυτό να έβλαψε την ομάδα μας. Είναι ο πρώτος του πόντος, Ανδρέα. Είναι ο πρώτος του πόντος στον αγώνα. Βέβαια δεν σημαίνει κάτι για τον Αντοχή. Είναι μια εξαιρετική αριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έκανε ένα καλό παιχνίδι σήμερα, δεν κυβερνήσε τον κεραυνό.
δεύτερος του πόντος τώρα. Τελευταία επίδυση στα χέρια των Λιθουανών Ανδρέα. Ευχηθούμε καλή δύση στον Κεραυνό στο παιχνίδι στη Λιθουανία. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει με τους Δανούς. Γιατί όχι με τους Λιθουανούς. Θα μιλούμε για ένα άθλο. Να πλην 15 τέλος πάντων. 17 θα πρέπει να μιλήσει Ανδρέα. Σαφώς το εμπόδιο τώρα είναι υψηλότερο. Ενώ ο Κεν Μπράουν παίρνει πολύ όμορφα όλη την επίθεση. Πετυχαίνει και το καλάθι. Καταπληκτική προσποίηση. Σάιο Μιχάλη θα πετάξει την μπάλα. Σίδερο 55-71. Αυτό είναι και το τελικό σκορ. Λέγαμε ότι δεν θα πρόκειται απλά για άθλο, αλλά για έπος. Όπως βλέπουμε, η Λιέτ Καμπέλης έχει δείξει δείγματα. Είναι πάρα πολύ καλύτερη ομάδα ακόμη και από την Bakken Bears, η οποία επίσης είχε και το πολλαπλάσιο μπάτζετ από την δική μας ομάδα. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε πει, η τρίτη τη δύναμη ομάδα της Λιθουανίας μαζί με την Νεπτούνας αυτό το διάστημα έχει ένα βουνό να ανεβεί ο Κεραυνός. Παρ' όλα αυτά, οι παίχτες του Χριστόφορου Λιβαδιώτη έδωσαν τα πάντα, κατέβεζαν ψυχή, έκαναν ένα πρώτο ημίχρονο που έκανε τους Λιθουανούς να σαστήσουν και δέχονται τώρα το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε σχεδόν το Κώστας Παπαέλληνας, ενώ και οι Λιθουανοί χειροκροτούν τις οικογένειες και τα παιδιά τους που ταξίδευσαν εδώ μέχρι το Κύπρο και το Στρόβολο για να στηρίξουν τις προσπάθειές τους. Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να κλείσουμε την μετάδοση. Βλέπουμε και το φιλί του προπονητή του κ. Τσάλακ στη γυναίκα του, ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο. Δεν μπορείτε να το δείτε εσείς αυτή τη στιγμή. Περιγράφουμε εμείς ό,τι μπορούμε. Εμείς κάπου εδώ, ο Ανδρέας Κοκκινός και ο Γιώργος Φραγκέσκου, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια της κυπριακής ομάδας. Εμείς να ευχηθούμε κάθε καλό. Ό,τι μπορεί ο Κεραυνός να πάρει θα είναι κέρδος από τον επαναληπτικό της Λιθουανίας. Από μένα και τον Γιώργο Φραγκέσκου, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.